Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας καλωσορίσω στο καινούργια session που αφορά νέα φάρμακα στην ενδοκρινολογία. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου έκανε για την πρόσκληση αυτή. Οι ομιλίες θα αφορούν τα υγρά σκευάσματα της λεποθυροξίνης, στα οποία θα μιλήσει η κυρία Μιχαλάκη. Θα ακολουθήσει η κυρία Βασιλείου με φάρμακα που αφορούν το σαχαρόδι διαβήτη. Και στο τέλος η κυρία Καλανταρίδου, που θα μας μιλήσει για καινούργιο αντισυλλεκτικό και για το χάπι της επόμενης ημέρας. Ελπίζω να ευχαριστηθείτε τις ομιλίες και ας ξεκινήσουμε την κυρία Μιχαλάκη, η οποία είναι Διευθύντρια του ΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στην Παθολογική Κλινική, και έχει ασχοληθεί με τη μελέτη αυτών των σκευασμάτων. Σας ακούμε, κυρία Μιχαλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοδωροπούλου. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για το γεγονός που με συμπεριέλαβε στο Εντόραμα 2020. Μαζί θα μιλήσουμε για τα νέα σκευάσματα υγρής λεβοθυροξίνης. Μισό λεπτό για να... Okay. Λοιπόν, η λεβοθυροξίνη, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί τη θεραπεία εκλογής του πρωτοπαθούς και κεντρικού υποθυροειδισμού και μέρος της θεραπείας του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυροειδούς μέσω της καταστολής της TSH. Ο πρωτοπαθής υποθυροειδισμός είναι συχνό νόσημα και κατά συνέπεια η TAF4, η λεβοθυροξίνη, είναι από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα σκευάσματα. Η κλασική θεραπεία με λεβοθυροξίνη γίνεται με τη μορφή δισκίων, τα οποία χορηγούνται το πρωί με άδειο στομάχι και ακολουθεί η λήψη της τροφής 30 με 60 λεπτά αργότερα. Η θεραπεία όμως με λεβοθυροξίνη παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, και αυτό γιατί αφενός η απορρόφηση μπορεί να παραβλάπτεται από τροφές, διάφορα φάρμακα, νοσήματα του γαστρεντερικού, και αφετέρου η λεβοθυροξίνη είναι ένα φάρμακο που έχει στενό θεραπευτικό δείκτη, δηλαδή μικρές αλλαγές στη δόση μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο στόχο που έχουμε της TSH. Έτσι λοιπόν, ένα 20 με 60% των υποθυροειδικών, ανάλογα με τη μελέτη, είτε υποθεραπεύεται είτε υπερθεραπεύεται. Το 1947, ο Τσάλμερς και οι συνεργάτες διεπίστωσαν ότι αν αντικαταστήσουν αυτό εδώ πέρα το υδρογόνο, αυτό το υδροξύλιο, με ένα νάτριο, τότε αυτό αυξάνει την υδατοδιαλυτότητα της θυροξίνης, και έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα συντέθηκε αυτό το μόριο των νατριού κοάλας της θυροξίνης και αυτό χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Εδώ βλέπετε μία σειρά από παράγοντες που μπορούν να παραβλάψουν την απορρόφηση της λεβοθυροξίνης. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι διάφορα νοσήματα του γαστρεντερικού, λόγια οικονομία χρόνου δεν θα επισέλθω σε αυτά, διάφορα φάρμακα με συχνότερα τα PPIs και τέλος διάφορα συστατικά στην τροφή, κυρίως φυτικές ίνες, διάφορα προϊόντα σόγιας και ο καφές εσπρέσο. Την τελευταία δεκαετία έχουν προκύψει νέες μορφές λεβοθυροξίνης. Και ποιες είναι αυτές? Είναι τα μαλακά καψάκια, που ουσιαστικά είναι ένα διάλειμμα λεβοθυροξίνης διαλυμένο σε γλυκερίνη και το οποίο προστατεύεται από ένα κέλυφος ζελατίνης. Και είναι και τα νέα σκευάσματα που η λεβοθυροξίνη διατίθεται με υγρή μορφή. Και ποια είναι αυτά? Υπάρχουν διάφορα, όπως βλέπετε, σε αυτή εδώ τη διαφάνεια. Αρχικά, το πρώτο σκεύασμα παρήχθηκε από την εταιρεία ΙΞΑ, όπου υπήρξε ένα διάλειμμα λεβοθυροξίνης σε νερό, γλυκερίνη και αλκοόλ. Στη συνέχεια, η ίδια η εταιρεία αφαίρεσε την αλκοόλ και παραμένει διάλυση σε νερό και γλυκερίνη. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε δύο ελληνικές εταιρείες, την Καλένικα και την Γυμνιφάρμα, που έβγαλαν ένα καινούριο υγρή λεβοθυροξίνη σε διάλειμμα με νερό, γλυκερίνη, κυτρικό οξύ και καυστικό νάτριο. Τώρα, εδώ βλέπετε ποια είναι η μοίρα της λεβοθυροξίνης από τη στιγμή που γίνεται η κατάποσή της. Εδώ λοιπόν, αναλόγως με το τι έχουμε, αν είναι δισκείο, αν είναι μαλακό καψάκι υγρό, βλέπετε λοιπόν τα στάδια μέχρι την απορρόφησή της. Στην περίπτωση λοιπόν του δισκείου, αυτό που πρέπει πρώτα να γίνει αμέσως μετά την κατάποση είναι ότι θα πρέπει το δισκείο να αποσυντεθεί έτσι ώστε να απελευθερωθεί
η λεβοθυροξίνη και για να μπορέσει να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε χαμηλό pH, δηλαδή το γαστρικό pH να είναι φυσιολογικό, το οποίο να ξέρετε ότι κυμαίνεται από 1 έως 3. Οπότε λοιπόν όταν είμαστε μέσα στα φυσιολογικά του pH του γαστρικού υγρού, τότε μπορεί να διαλυθεί το δισχείο και έτσι να προχωρήσουμε στην απορρόφηση της λεβοθυροξίνης. Όσον αφορά τα μαλακά καψάκια, θα πρέπει να λιώσει το κέλυφος, αυτό το ψωτευτικό κέλυφος της ζελατίνης, και τότε φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο το pH, και ενώ στα υγρή θυροξίνη, στα διαλύματα, αυτό το στάδιο τελείως παραλείπεται, γιατί δεν χρειάζεται να διαλυθεί τίποτα, αφού είναι ήδη μιλάμε για διάλειμμα, οπότε προχωρούμε στην απορρόφηση, στη συστηματική κυκλοφορία. Αυτό λοιπόν φαίνεται να απεικονίζεται σε αυτήν εδώ τη γραφική παράσταση, όπου φαίνεται η φαρμακοκινητική των τριών μορφών της λεβοθυροξίνης. Στον άξονα αυτό εδώ πέρα βλέπετε τις ώρες που περνούν από τη χορήγηση διαλύματος, από τη χορήγηση της λεβοθυροξίνης, αυτό είναι ο χρόνος 0, και εδώ είναι οι τιμές της ΤΑΦ4 που μετράει κανείς στο αίμα, είναι διορθωμένες τιμές, δηλαδή έχει αφαιρεθεί η ενδογενής τιμή της θυροξίνης, οπότε λοιπόν ξεκινάμε στο χρόνο 0, είμαστε στο 0. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η καμπύλη που αφορά τη χορήγηση ενός δισκίου λεβοθυροξίνης. Βλέπετε ότι η απορρόφηση, για να αρχίσει δηλαδή να εμφανίζεται στον ορό, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μισάωρο. Αυτό το διάστημα είναι πολύ πιο μικρό στα μαλακά καψάκια και είναι ακόμα μικρότερο, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 10-20 λεπτά αρχίζει και εμφανίζονται τα επίπεδα της θυροξίνης στο αίμα. Ποιες είναι λοιπόν τώρα οι ανάγκες που φιλοδοξούν να καλύψουν τα πόσιμα διαλύματα λεβοθυροξίνης? 1. Ταυτόχρονη χορήγηση με το πρωινό. Αυτό είναι προφανές ότι θα βελτίωνε τη συμμόρφωση των ασθενών, γιατί θα τους βελτίωνε την ποιότητα ζωής. 2. Τα προβλήματα της απορρόφησης. 3. Επειδή είναι υγρή η μορφή, θα είναι πολύ πιο εύκολο να μπορέσει κανείς να εξατομικεύσει τη δόση, δηλαδή να μπορέσει να έχει θεραπευτικές επιλογές της τάξης του 2, 3 έως 5 μικρόγραμμα διαφορές στην ημερήσια χορήγηση. Και έτσι λοιπόν αυτό βολεύει πάρα πολύ, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η λεβοθυροξίνη είναι ένα φάρμακο με στενό θεραπευτικό δείχτη. Και τέλος θα μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς που συτίζονται εντερικά. Δηλαδή εμείς που δουλεύουμε στο νοσοκομείο το βλέπουμε συχνά, υπάρχουν ασθενείς διασωληνωμένοι που είναι υποθυρεωδικοί, και επειδή η ενδοφλέβια λεβοθυροξίνη δεν είναι εύκολη διαθέσιμη, ένα τέτοιο σκεύασμα θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Και τέλος υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι έχουν δυσκολίες στην κατάποση των δισκίων. Τώρα, ας τα πάμε διεξοδικά. Ταυτόχρονη χορήγηση με το πρωινό, συμμόρφωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μία πρώτη μελέτη ξεκινάει το 2014, η οποία δημοσιεύεται στο European Journal of Endocrinology και προέρχεται από την Ιταλία, και οι συγγραφείς αναρωτιούνται αν είναι τελικά λάθος να παίρνεις την υγρή λεβοθυροξίνη μαζί με το πρωινό σου. Η μελέτη ξεκίνησε κάπως έτσι, δηλαδή λένε οι συγγραφείς ότι ανακάλυψαν έναν ασθενή ο οποίος έπινε τη λεβοθυροξίνη, την υγρή λεβοθυροξίνη μαζί με τον καφέ του, παρά τις αντίθετες οδηγίες, και είδαν ότι όλα ήταν μια χαρά. Και αυτό λοιπόν τους οδήγησε στο να ψάξουν να βρουν κι άλλους τέτοιους ασθενείς του ιατρείου τους, και τελικά συνολικά βρήκανε 54 ασθενείς, οι οποίοι έπιναν την υγρή θυροξίνη μαζί με το πρωινό τους. Και αυτούς λοιπόν, αφού τους αναγνώρισαν ποιοι ήταν, είδαν ότι η θυροειδική ήταν η TSH μέσα στο στόχο, τους γύρισαν σε δισκία και είδαν ότι τίποτα δεν άλλαξε. Μετά λοιπόν από αυτή την πρώτη μελέτη το 2014, ακολούθησαν και άλλες μελέτες που πειραματίστηκαν και προσπάθησαν να απαντήσουν αυτό το ίδιο ερώτημα, αν μπορεί η λεβοθυροξίνη σε υγρή μορφή να συγχορηγηθεί με το πρωινό. Η μελέτη όμως που νομίζω ότι απάντησε ουσιαστικά σε αυτό το ερώτημα είναι η μελέτη TYCO, επίσης ιταλική μελέτη, η οποία έχει ένα εξαιρετικά καλό σχεδιασμό. Είναι προοπτική, διπλή, τυφλή, ελεγχόμενη, τυχεοποιημένη, διασταυρούμενη μελέτη. Ο στόχος της ήταν εάν η συγχορήγηση πόσιμου διαλύματος λεβοθυροξίνης με το πρωινό μειώνει την απορρόφησή της. Μελετήθηκαν έτσι συνολικά 77 ασθενείς, οι οποίοι είχαν TSH πάνω από 10, με ή χωρίς συμπτώματα υποθυριωτισμού, και οι οποίοι για πρώτη φορά θα ελάμβαναν θεραπεία. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο είναι αν θα υπήρχε διαφορά στα επίπεδα της TSH ανάλογα με το αν οι ασθενείς έπαιρναν την υγρή λεβοθυροξίνη με το πρωινό τους ή 30 λεπτά νωρίτερα.
Το σκέδρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν της φαρμακευτικής εταιρείας ΥΞΑ. Είχε ένα εξαιρετικά έξυπνο σχεδιασμό η μελέτη. Η εταιρεία λοιπόν παρασκεύασε δύο πανομοιότυπα θυαλίδια, το Α και το Β, τα οποία περιείχαν είτε συγκεκριμένες δόσεις λεποθυροξίνης ή τίποτα. Αυτό όμως δεν το γνώριζε ούτε ο ασθενής ούτε ο γιατρός και έτσι κάθε μέρα ο κάθε ασθενής έπαιρνε δύο φιαλίδια. Το Α 30 λεπτά πριν από το πρωινό του και το Β με το πρωινό του. Εδώ λοιπόν βλέπετε το διάγραμμα ροής της μελέτης Τίκο. Έχουμε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έλαβε τη λεβοθυροξίνη με το πρωινό για 6 εβδομάδες και στη συνέχεια έγινε μετάβαση και στις άλλες 6 εβδομάδες το έπαιρνε 30 λεπτά νωρίτερα. Η δεύτερη ομάδα ακολούθησε ακριβώς την αντίθετη σειρά. Τα αποτελέσματά τους τα βλέπετε σε αυτή εδώ τη διαφάνεια. Για τους 77 λοιπόν ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη μελέτη, είτε έπαιρναν τη λεβοθυροξίνη την υγρή με το πρωινό του, είτε το έπαιρναν 30 λεπτά νωρίτερα, δεν διέφερε ούτε TSH ούτε οι θυρετικές ορμόνες. Μετά λοιπόν από αυτή τη μελέτη, εδώ λοιπόν είναι ένα υλικό που παραθέτουν οι συγγραφείς, είναι συμπληρωματικό υλικό, και δείχνει έναν προς έναν τους ασθενείς τι περιείχε το πρωινό του. Δηλαδή, κάποιοι έπαιρναν γάλα, κάποιοι έπαιρναν τσάι, κάποιοι έπαιρναν καφέ, κάποιοι έτρωγαν κιόλας, όπως παραδείγματος γιαούρτι, ή κάποιοι έπαιρναν και φυτικές ίνες και κάποιοι εξ αυτών έπαιρναν και κάποια φάρμακα ταυτόχρονα, τα οποία είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την απορρόφηση της θυροξίνης, όπως είναι η PPI, σίδηρο ή άλατα ασβεστίου. Είδαν λοιπόν ότι είτε τόσο η σύσταση του πρωινού τους, όσο και τα άλλα φάρμακα που σου χορηγούνταν, καθώς και άλλες παράμετροι, όπως ξέρω, ηλικία, φύλλο και βάρος, δεν επηρέασε τη δόση της θυροξίνης που έπαιρναν αυτοί οι ασθενείς ή τα επίπεδα της TSH. Η μέση δόση που έπαιρναν οι 77 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν τα 75 μικρόγραμμα την ημέρα. Όσον αφορά τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία της μελέτης, δεν άλλαξε η γεύση του πρωινού, δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες και φυσικά οι ασθενείς, όταν ρωτήθηκαν, προτιμούσαν να παίρνουν τη λεβοθυροξίνη τους μαζί με το πρωινό τους. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα εγκομιαστικό editorial, θα έλεγα, στο Nature Reviews. Ουσιαστικά εγκομιάζει τη μελέτη Τίκου και δικαίως και λένε τώρα εδώ ότι μήπως ήρθε η ώρα πλέον να αλλάξει η οδηγία των θηροειδρολογικών εταιριών και ότι πλέον θα μπορούν οι ασθενείς, τουλάχιστον για αυτό το υγρό σκεύασμα της λεβοθυροξίνης, να το παίρνουν ταυτόχρονα με το πρωινό τους. Είναι σαφές ότι αν δώσουμε μια τέτοια δυνατότητα σε υποθυροειδικούς ασθενείς, σαφώς βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους και αυτό αποδεικνύεται σε αυτή εδώ τη μελέτη, στην οποία μελετήθηκαν 102 υποθυροειδικοί ασθενείς, επί των οποίων σχεδόν το 70% είπε ότι ήταν πολύ καλύτερα για αυτούς και θα είχαν καλύτερη συμμόρφωση αν μπορούσαν να παίρνουν τη λεβοθυροξίνη μαζί με τη θεραπεία τους μαζί με το πρωινό τους. Ωστόσο, σε ένα σημαντικό ποσοστό, εδώ το βλέπετε περίπου το 11%, δεν τους άρεσε η γεύση της λεβοθυροξίνης, της υγρής λεβοθυροξίνης. Πάμε στο επόμενο στοίχημα, τι γίνεται με τη δυσαπορρόφηση. Δηλαδή, τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει συγχορήγηση φαρμάκων ή υπάρχουν νοσήματα του γαστεντερικού. Υπάρχουν διάφορες μελέτες. Καμία, θα έλεγα, δεν έχει καλό σχεδιασμό. Αφορούν μικρό αριθμό ασθενών. Και αυτές, λοιπόν, όλες τις μελέτες τις έχουν μαζέψει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δύο μεταναλύσεις πολύ καλά, τις οποίες θα σας δείξω στη συνέχεια. Η μία λοιπόν είναι αυτή εδώ που βλέπετε, δημοσιεύτηκε το 2018, τον Ιανουάριο, και ουσιαστικά το ερώτημα το οποίο προσπαθεί να απαντήσει είναι το εξής. Εάν σε ασθενείς που λαμβάνουν δισκία λεβοθυροξίνης δεν ρυθμίζονται και έχουν δυσαπορρόφηση, μήπως η μετάβαση σε υγρή λεβοθυροξίνη θα βελτίωνε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκαν από όλη τη βιβλιογραφία 6 μελέτες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν από το 2014 έως το 2017. Είναι όλες ιταλικές, όλες αφορούν το σκεύασμα του διαλύματος Tirosid. Και βλέπετε εδώ ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν δυσαπορρόφηση για κάποιους λόγους, είτε γιατί παίρνουν PPI, είτε γιατί παίρνουν άλατα ασβεστίου, είτε γιατί έχουν μια άγνωστη αιτία που μπορεί να προκαλέσει δυσαπορρόφηση και απλά δεν ρυθμίζουν χωρίς να ξέρουμε τον λόγο. Και έχουν συμπεριλάβει και μια μελέτη στην οποία οι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε βαριατρική επέμβαση κατά Roux-en-Y.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα βλέπετε, της μετανάλυσης, τα βλέπετε εδώ πέρα. Το συμπέρασμά τους είναι ότι η μετάβαση από δυσκία σε υγρή λεβοθυροξίνη στην ίδια δοσολογία μείωσε τα επίπεδα της TSH κατά 4,23. Βέβαια, θα πρέπει να σχολιαστεί ότι υπάρχει μια ετερογένεια σε αυτές τις μελέτες, δηλαδή αυτό το ιώτα τετράγωνο που αξιολογείται στις μεταναλύσεις είναι στο 60%, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο και στο όριο για να πει κανείς ότι είναι ουσιαστική η ετερογένεια. Παρ' όλα αυτά, επειδή συνεκτιμήθηκαν και άλλοι παράγοντες, τελικά θεωρούνται αποδεκτά αυτά τα αποτελέσματα. Και πάμε στην επόμενη μετανάλυση, η οποία ουσιαστικά πραγματεύεται το ίδιο ερευνητικό ερώτημα, αλλά βάζει άλλες δύο παραμέτρους. Και ποιες είναι αυτές? Τι γίνεται στην περίπτωση που μιλάμε όχι μόνο για υποκατάσταση όπως την προηγούμενη μελέτη, αλλά και για καταστολή της TSH, και τι γίνεται και στις περιπτώσεις που δεν έχουμε δυσαπορρόφηση. Συμπεριελήφθησαν 8 μελέτες, αυτές που βλέπετε εδώ πέρα. Όλες αφορούν ιταλικούς πληθυσμούς, όλες αφορούν το σκεύασμα του διαλύματος του τυροσίδη. Και τα αποτελέσματά τους είναι τα εξής. Εάν μιλάμε για TSH, για καταστολή της TSH, τότε εάν έχουμε ασθενείς με δυσαπορρόφηση, τότε ναι, η μετάβαση από δυσκία σε υγρή θυροξίνη μειώνει τα επίπεδα της TSH, δηλαδή εδώ από 2,7 το πήγε στο 0,1 και από 2,6 στο 0,5. Εάν όμως μιλάμε για ασθενείς χωρίς δυσαπορρόφηση, τότε δεν έχει καμία διαφορά το αν θα παίρνουν δυσκία ή η υγρή μορφή, και ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα είχαν και στην περίπτωση της υποκατάστασης, δηλαδή πράγματι η TSH μειώνεται στα ασθενείς που έχουν δυσαπορρόφηση, δεν μειώνεται όμως σε αυτούς που δεν έχουν δυσαπορρόφηση. Νομίζω ότι οφείλω να δείξω και αυτή εδώ τη μελέτη, η οποία αναρωτιέμαι γιατί δεν συμπεριελήφθηκε στην προηγούμενη μετανάλυση. Είναι την περίοδο 2016, πριν δηλαδή, η μετανάλυση δημοσιεύθηκε το 2018, και επειδή έχει πράγματι ικανό αριθμό ασθενών, είναι 141 ασθενείς, οι οποίοι ήταν υποθυρεοειδικοί ασθενείς χωρίς δυσαπορρόφηση, στους οποίους έγινε μετάβαση από δυσκία σε υγρή θυροξίνη και είδαν ότι τα επίπεδα της TSH μειώθηκαν σημαντικά 1 με 3 μήνες μετά τη μετάβαση, και αυτή η αλλαγή πραγματικά διατηρήθηκε και τους επόμενους μήνες. Εδώ είναι μία μελέτη από το τμήμα μας, η οποία πρόσφατα δημοσιεύτηκε, και τη δείχνω όχι γιατί είναι από το τμήμα μας, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι η μοναδική μελέτη στη βιβλιογραφία η οποία δεν αναφέρεται σε ιταλικό πληθυσμό και χρησιμοποιεί ένα άλλο σκεύασμα υγρής λεβοθυροξίνης, όχι το τυροσίτισολ, αλλά το διάλειμμα της Unipharma. Τι κάναμε λοιπόν? Μελετήσαμε προοπτικά 50 υποθυροειδικούς ασθενείς που ήταν ρυθμισμένοι, δεν είχαν δυσαπορρόφηση, ήταν σε δυσκία τα 4. Η μελέτη ήταν προοπτική, τυχεοποιημένη, διασταυρούμενη μελέτη. Και τους χωρίσαμε λοιπόν αυτούς τους ασθενείς σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα πήρε αρχικά δυσκία και μετά από 10 με 12 εβδομάδες τους γυρίσαμε σε σταγόνες, στην ίδια δοσολογία. Ενώ η δεύτερη ομάδα έκανε ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή πήρε πρώτα σταγόνες και μετά δυσκία. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ πέρα. Στους 39 ασθενείς υποθυρεοειδικούς που ολοκλήρωσαν τη μελέτη, τα επίπεδα της TSH είτε έπαιρναν οι ασθενείς δυσκία, είτε έπαιρναν σταγόνες, δεν διέφεραν, όπως δεν διέφεραν και τα επίπεδα της TAF3, όμως οι ελεύθεροι TAF4 ήταν ελαφρά υψηλότεροι στους ασθενείς που λάμβαναν τα δυσκία. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω. Εάν τελικά οι επεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής είναι ένα αίτιο δυσαπορρόφησης της λεβοθυροξίνης, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μία σύγχυση στη βιβλιογραφία. Μία από τις πρώτες μελέτες, αν όχι η πρώτη μελέτη, και πάλι έγινε από το ενδοκρινολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας, και αυτό γιατί είχαμε τη δυνατότητα, η Πάτρα ήταν ένα κέντρο βαριατρικής χειρουργικής, οπότε μπορούσαμε να έχουμε όσους ασθενείς θέλαμε. Μελετήσαμε λοιπόν 10 ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε επίμηκη γαστρεκτομή, δηλαδή είναι μια περιοριστικού τύπου επέμβαση, και άλλους 22 ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε μεικτού τύπου επεμβάσεις, δηλαδή ήταν και περιοριστικού τύπου, συν δυσαπορρόφηση, γιατί υπήρχε άλλοτε άλλου βαθμού παράκαμψη του λεπτού εντέρου. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς μελετήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά όλοι. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω κάτι.
Τότε θυμάμαι είχαμε προβληματιστεί μαζί με τον κύριο Μάρκο και τον καθηγητή μας, τον Απόστολο Βαγενάκη, τι θα δώσουμε σε αυτούς τους ασθενείς, αν θα δώσουμε δισκία και αν θα καταφέρουν να τα απορροφήσουν τα δισκία αυτοί οι ασθενείς και γιατί. Εμάς ο πρωταρχικός στόχος μας ήταν να δούμε από ποιο σημείο του λεπτού εντέρου απορροφάται η λεβοθυροξίνη. Εάν λοιπόν είχαμε και το πρόβλημα ότι δεν, η γαστρική οξύτητα ήταν επηρεασμένη, γιατί όπως είπα και πριν, ήταν, σε όλες υπήρχε περιοριστικό στοιχείο, δηλαδή ένα μέρος του στομάχου απομακρύνονταν, που σημαίνει ότι φεύγαν τυχωματικά κύτταρα, μειωνόταν την παραγωγή υδροχλειρωικού οξέως, οπότε είχαμε σχετικά αλκαλικό pH. Οπότε λοιπόν, εάν δεν μπορούσαν να διαλυθούν τα δισκία, τελικά δεν θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματά μας. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε μήπως φτιάξουμε ένα διάλειμμα λεβοθυροξίνης και νομίζω ότι ίσως είναι από τις πρώτες περιπτώσεις διαλυμάτων στη βιβλιογραφία, για να δώσουμε στους ασθενείς μας για να ξεπεράσουμε το κόλλημα της πιθανής μη διάλυσης των δισκίων λόγω αλκαλικού γαστρικού pH. Έτσι λοιπόν, μας έδωσε σκόνη λεβοθυροξίνης τότε, η τότε εταιρεία Φαράν, την οποία διαλύσαμε στο εργαστήριο το ενδοκρινολογικό με αλκοόλι και τελικά παρασκευάσαμε ένα διάλειμμα με συνολικό όγκο 240 ml, το οποίο περιείχε 600 μικρόγραμμα λεβοθυροξίνης. Προς έκπληξή μας τότε, και ενώ περιμέναμε να δούμε ότι θα υπάρχει διαταραχή, σε κανέναν από τους τύπους βαριατρικής επέμβασης δεν υπήρχε μειονεκτική απορρόφηση λεβοθυροξίνης. Αντίθετα, η απορρόφηση ήταν αυξημένη και μπορείτε να το δείτε σε αυτά εδώ τα διαγράμματα. Αυτή είναι η επιμήκυς γαστρεκτομή. Αυτές εδώ είναι οι επεμβάσεις μεικτού τύπου με περιορισμό και δυσαπορρόφηση. Η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει τα επίπεδα της θυροξίνης μετά τα χειρουργία. Βλέπετε ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κόκκινη γραμμή είναι πάνω από τη μαύρη, δηλαδή οι φαρμακοκινητικές παράμετροι της λεβοθυροξίνης μετά τα περιατρικά χειρουργία ήταν καλύτερες. Αυτό επιβεβαιώθηκε και σε μία άλλη μελέτη, στην οποία αυτή τη φορά είχαν χορηγήσει δισκία λεβοθυροξίνης. 15 ασθενείς πριν και μετά από χειρουργία Roux-en-Y. Βλέπετε εδώ πάλι η κόκκινη γραμμή είναι πιο πάνω. Δηλαδή και με τα δισκία η απορρόφηση ή τουλάχιστον οι φαρμακοκινητικές παράμετροι δεν παραβλάπτονται. Τέλος, δημοσιεύτηκε μία μελέτη το 2016 στο Thyroid, η οποία μελέτησε υποθυροειδικούς ασθενείς, σημειωτέων στις δύο προηγούμενες μελέτες και στη δική μας και στην άλλη που σας έδειξα με τα δισκία, ήταν ευθυροειδικοί ασθενείς, απλά θέλαμε να δούμε αν η φαρμακοκινητική της θυροξίνης παραβλάπτεται. Είδαν λοιπόν σε αυτή τη μελέτη ότι καταρχήν ήταν αναδρομική μελέτη παρατήρησης. Μελετήθηκαν 93 υποθυροειδικά άτομα με σοβαρή παχυσαρκία, όπως βλέπετε, που είχαν υποβληθεί σε διάφορους τύπους βαριατρικών επεμβάσεων, τόσο περιοριστικού όσο και μεικτού τύπου, και οι οποίοι έπαιρναν δισκία λεβοθυροξίνης. Τα αποτελέσματά τους είναι αυτά που βλέπετε, τα οποία τα μελέτησαν σε βάθος χρόνου 2-3 ετών, για να είναι σίγουροι ότι θα υπάρχει σταθερότητα. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα μέσο χρόνο παρακολούθησης 28 μηνών, είδαν ότι το βάρος εμφανώς μειώθηκε, περίπου κατά 40 κιλά. Η μέση δόση λεβοθυροξίνης που χρησιμοποιούσαν μειώθηκε και τα επίπεδα της TSH έπεσαν. Εάν πάρει κανείς έναν προς έναν όλους αυτούς τους 93 ασθενείς για να δει τι έγινε στον καθένα και όχι συνολικά, ήταν το εξής. Η ημερήσια δόση της λεβοθυροξίνης μειώθηκε στο 50% των ασθενών. Και αυτό οι συγγραφείς το απέδωσαν στο ότι ταυτόχρονα είχαμε μείωση της μυϊκής μάσας. Στο 37% των ασθενών η δόση παρέμεινε η ίδια και σε ένα 13% χρειάστηκε να αυξηθεί. Όλοι όμως αυτοί οι ασθενείς είχαν θυροειδίτιδα Χασιμότο και οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι πιθανώς αυτό να οφείλεται στην επιδείνωση της υπολοιπόμενης θυροειδικής λειτουργίας με την πάροδο των ετών. Και το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι μην πειράζετε αυτούς τους ασθενείς μετά τα χειρουργία, μην τους αλλάζετε τη δόση, πολύ περισσότερο μην τους πάτε σε υγρή θυροξίνη, απλά παρακολουθήστε τους και αν χρειαστεί κάντε τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Μετά από αυτές τις μελέτες ακολούθησαν τρεις μελέτες και πάλι από τους Ιταλούς, οι οποίες έχουν αντίθετα αποτελέσματα με τις προηγούμενες, οι οποίες όμως θεωρώ ότι δεν έχουν ιδιαίτερα καλό σχεδιασμό ούτε ικανοποιητικό αριθμό ασθενών. Εδώ λοιπόν περιλαμβάνει 17 ασθενείς, εδώ είναι ένα case report, εδώ είναι 4 περιπτώσεις, αλλά ήταν αρκετές αυτές οι τρεις μελέτες να δημιουργήσουν μια σύγχυση στη βιβλιογραφία
και πολλές φορές να κατά λάθος να θεωρείται ότι τα βαριατρικά χειρουργεία αποτελούν σαφώς αίτιο δυσαπορρόφησης των δισκίων λεβοθυροξίνης. Ποια είναι τώρα τα μειονεκτήματα της υγρής λεβοθυροξίνης? Καταρχήν το κόστος της. Η υγρή λεβοθυροξίνη έχει πενταπλάσια περίπου τιμή σε σχέση με τα δισκία λεβοθυροξίνης. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να πει ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στις περιπτώσεις που έχουμε δυσαπορρόφηση, γιατί έχουμε καλύτερη ρύθμιση, λιγότερες μετρήσεις TSH, λιγότερες ιατρικές επισκέψεις, οπότε overall αυτό είναι καλύτερο. Επίσης, σε κάποιους ασθενείς, όπως σας είπα ήδη νωρίτερα, η υγρή θυροξίνη κάπως τους χαλάει τη γεύση. Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέχει κανείς όταν χορηγεί ένα υγρό σκεύασμα λεβοθυροξίνης είναι τη συσκευασία, δηλαδή αν θα είναι σε αμπούλες, θα σας τα δείξω στη συνέχεια, ή σε σταγόνες, σε δοσημετρικοί σύριγγες, φαίνεται ότι έχουν διαφορές μεταξύ τους. Όταν μιλάμε για υγρή θυροξίνη, εννοούμε διαλύματα υγρής λεβοθυροξίνης. Θα πρέπει να είναι ομοιογενή, να μην βλέπουμε πραγματάκια να αιωρούνται μέσα, γιατί τότε δεν μιλάμε για διάλειμμα, μιλάμε για ενεώρημα και ενδεχομένως αυτό που δίνουμε να μην είναι αυτό που νομίζουμε ότι δίνουμε. Κάποιοι ασθενείς έχουν πρόβλημα με τη μεταφορά στα μπουκαλάκια τους, είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφέρουν δισκία από ότι την υγρή μορφή. Και τέλος, η περιεκτικότητα σε αλκοόλ, έστω και σε αυτή την πολύ μικρή συγκέντρωση, μπορεί σε κάποιους ασθενείς να προκαλεί δυσανεξίες. Στην Ελλάδα τώρα έχουμε τρία υδατικά διαλύματα διαθέσιμα και ποια είναι αυτά? Είναι το IQ-Thirox της εταιρείας Galenica, είναι οι σταγόνες της Unipharma, τα 4 drops και το διάλειμμα Tirosin. Αυτά τα δύο έχουν ήδη κυκλοφορήσει, ενώ το Tirosin περιμένουμε να βγει στην αγορά. Εδώ λοιπόν βλέπετε το IQ-Thirox, είναι το πρώτο διάλειμμα που πήρε έγκριση και κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Η δοσολογία μπορεί να δώσουμε αυτό που θέλουμε με δοσηματρική σύριγγα, η οποία έχει τέτοια ακρίβεια, η οποία επιτρέπει τυπλοποίηση της δόσης μέχρι και 2 μικρόγραμμα το 24ωρο. Εδώ βλέπετε τις σταγόνες της λεβοθυροξίνης, οι οποίες κυκλοφόρησαν αυτή την τελευταία εβδομάδα. Μία σταγόνα διαλύματος TAF4 αντιστοιχεί σε 5 μικρόγραμμα λεβοθυροξίνης. Επομένως, εάν θέλουμε μία δόση των 100, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 20 σταγόνες. Και τέλος, είναι τα διαλύματα τυροσίτης, τις περιεκτικότητες που βλέπετε. Θα κυκλοφορήσει σε αυτές εδώ τις περιεκτικότητες που σας είπα, σε αμπούλες μονοδόσεις. Συμπερασματικά, λοιπόν, η μορφή της υγρής λεβοθυροξίνης δεν απαιτεί το βήμα της διάλυσης στο στομάχι για την απορρόφησή της. Έτσι λοιπόν, η ένδειξη και με βάση τις μελέτες που σας ανέφερα νωρίτερα, η ένδειξη για συγχορήγηση υγρής θυροξίνης με το πρωινό αναμένεται. Σε περιπτώσεις, νομίζω, δυσαπορρόφησης της λεβοθυροξίνης, νομίζω ότι κανείς θα μπορέσει να... Είναι μια λογική προσέγγιση να κάνει μετάβαση από δισκία σε υγρή μορφή, γιατί φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτό θα ρυθμίσει καλύτερα τους ασθενείς, όπως σας έδειξα στις μεταναλύσεις. Αντίθετα τώρα, εάν έχουμε υποθυρεοειδικούς ασθενείς οι οποίοι ρυθμίζονται, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να τους αλλάξει κανείς από δισκία και να τους πάει σε υγρή μορφή, εκτός αν οι ίδιοι το επιθυμούν για λόγους καλύτερης συμμόρφωσης και ποιότητας ζωής, γιατί και αυτό βέβαια είναι και συμβατό με την οδηγία της ΑΤΑ, για τον υποθυρεοειδισμό του 2014, που λέει ότι γενικά καλό είναι να μην κάνουμε μετάβαση στους ασθενείς από το ένα σκεύασμα στο άλλο, γιατί μπορεί να είναι ρυθμισμένοι και να τους απορριθμίσουμε εμείς. Οι βαριατρικές επεμβάσεις δεν αποτελούν ένδειξη για μετάβαση σε υγρή μορφή, απλά θα πρέπει κανείς να τους παρακολουθεί αυτούς τους ασθενείς και ανάλογα να προχωρήσει. Και τέλος, η μεγάλη απαίτηση είναι η εξής. Χρειάζονται και άλλες μελέτες σε μη ιταλικούς πληθυσμούς και με άλλα σκευάσματα υγρής λεβοθυροξίνης για να έχουμε οριστικά συμπεράσματα. Και νομίζω ότι αυτόν τον προβληματισμό συμμερίζονται αυτοί εδώ οι συγγραφείς, οι οποίοι είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, όπως βλέπετε, της θυρεολογίας και κάνουν ανασκόπηση όλης της βιβλιογραφίας και η οποία πρόσφατα δημοσιεύθηκε το 2020 το Φεβρουάριο στο Thyroid και αναρωτιούνται και αυτοί πραγματικά για την υγρή λεβοθυροξίνη σε αυτό το πολύ εύστοχο τίτλο Trick or Treat, δηλαδή πράγματι θεραπεύει ή όχι
Και σε αυτό λοιπόν τον προβληματισμό θα πρέπει οριστικά να απαντήσουν μεγάλες προοπτικές μελέτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μιχαλάκη για την παρουσίαση. Ξέρουμε όλοι μας ότι πολλές φορές είναι καλό να κρατάμε τους ασθενείς μας ακόμα και στο ίδιο τύπο σκευάσματος θυροξίνης και όχι να τους αλλάζουμε αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Η υγρή θυροξίνη θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, όπως ανέφερε, κυρίως για νοσηλευόμενους ασθενείς που πολλές φορές δεν ξέραμε τι να κάνουμε, πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Και ας πάμε σε μια ερώτηση που έχουμε από το κοινό. Είναι από τον κύριο Γεώργιο Μπούτζιο, ο οποίος ρωτά αν τα διαφορετικά έκδοχα πόσο επηρεάζουν την απορρόφηση της υγρής θυροξίνης. Φαντάζομαι θεωρεί τα έκδοχα που υπάρχουν στην υγρή. Δεν ξέρω, κύριε Μιχαλάκη. Τα έκδοχα. Τώρα κοιτάξτε. Μελέτες υπάρχουν σίγουρα για το διάλειμμα του τυροσύντο, όπου φαίνεται, ας πούμε, ότι η γλυκερίνη που ουσιαστικά έχει και νερό δεν επηρεάζει την απορρόφηση. Τώρα, για τις άλλες δύο μορφές, το αν δηλαδή αν θεωρεί έκδοχο το κυτρικό οξύ και το καυστικό νάτριο, για το μεν το ακιοθυρόξη δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν υπάρχει μελέτη. Όσο αφορά το σκεύασμα των τρόπων της Unipharma, στη μελέτη που εμείς κάναμε είδαμε ότι δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που έπαιρναν είτε τα δισκία είτε το υγρό διάλειμμα, ήταν εξίσου καλά ρυθμισμένοι με την ίδια δόση θυροξίνης. Okay. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τελευταίο, αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Αν έχει γίνει κάποια μελέτη στους ασθενείς με κεντρικό υποθυροειδισμό. Ξέρουμε τώρα αυτοί οι ασθενείς, βασιζόμαστε όχι στα επίπεδα TSH βέβαια, στα επίπεδα της ETA4, ή και γενικά οι ασθενείς που έχουν υποφυσιακή ανεπάρκεια και παίρνουν και άλλα φάρμακα. Αν υπάρχει κάποια μελέτη ότι η υγρή θυροξίνη θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική σε αυτούς τους ασθενείς. Πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ, αλλά δεν έχω βρει στη βιβλιογραφία τέτοια μελέτη σε κεντρικό υποθυροειδισμό, όχι. Ούτε σε υποφυσιακή ανεπάρκεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε τώρα στον επόμενο μιλητή, στην επόμενη ομιλήτριά μας, έτσι, που είναι η κυρία Βασιλείου, η οποία είναι διευθύντρια ΕΣΥ στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα και Κέντρο Διαβήτης στον Ευαγγελισμό και η οποία θα μας μιλήσει για καινούργια φάρμακα στο διαβήτη, αλλά και για ήδη γνωρίζοντα τι καινούργιες οδηγίες έχουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλείου. Και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Και θα ξεκινήσουμε με μια καινούργια υπερταχεία γευματική ινσουλίνη, υπερταχεία Λίσπρο, τη Λιούντζια. Μάλλον το πιο δύσκολο είναι το όνομά της. Δεν ξέρω αν κάνω κάτι λάθος και δεν προχωράει. Συγγνώμη τώρα. Αλλά να το ξαναδοκιμάσω. Δυστυχώς δεν προχωράει. Και δεν το δοκιμάσαμε. Βλέπουμε. Δεν μπορώ να προχωρήσω τη διαφάνεια. Και δεν ξέρω ακριβώς. Α, ωραία. Εντάξει. Η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το Μάιο του 2021 στις παρακάτω μορφές, φιαλίδιο για ανέσιμο διάλειμμα και προγεμισμένη πένα, η οποία μπορεί να χορηγήσει μέχρι 60 μονάδες με διαβαθμίσεις της μίας μονάδας ανέννηση. Η θεραπεία του φυσικά ως αχαρόδης διαβήτης σε ενήλικες πρόκειται για γευματική ινσουλίνη που θα πρέπει να χορηγείται 0 έως 2 λεπτά πριν την έναρξη του γεύματος. Μπορεί να χορηγηθεί έως και 20 λεπτά μετά την έναρξη του γεύματος, αλλά αυτό γενικά δεν συστήνεται, παρά μόνο σε ασθενείς που ή δεν μπορούν να υπολογίσουν πολύ καλά την ποσότητα που τελικά θα φάνε, ή ξεχνούν ή δεν μπορούν να συνεργαστούν στην προγευματική χορήγηση. Είναι κατάλληλη και για συνεχή υποδόρη έγχυση ινσουλίνης σε αντλίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κοίησης και του θυλασμού. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της έχουν τεκμηριωθεί σε ηλικιωμένους ασθενείς ηλικίας 65-75 ετών, ενώ για μεγαλύτερους ασθενείς η θεραπευτική εμπειρία είναι περιορισμένη. Τέλος, εκκρεμούν τα δεδομένα της αποτελεσματικότητας και ασφάλειάς της σε ασθενείς κάτω των 18 ετών. Πρόκειται για τη γνωστή μας Λίσπρο, η οποία έχει ήδη δείξει
τα πλεονεκτήματά της σε ό,τι αφορά τη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική της σε σχέση και με τη λήψη των υδατανθράκων του γεύματος συγκριτικά με τη regular και αποτελεί ένα ακόμη όπλο στα χέρια μας για την επίτευξη των γλυκαιμικών στόχων, γλυκοζηλιωμένης, χρόνου εντός στόχου μεταγευματικές υπεργλυκαιμίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα υπογλυκαιμιών και κυρίως αυτό στο οποίο εξυπηρετούν αυτές οι νεότερες ινσουλίνες είναι τη διευκόλυνση των ασθενών, καθώς έχουμε καλύτερη συμμόρφωση μιας και χορηγούνται αμέσως πριν τα γεύματα. Αυτή η νέα μορφή έχει δύο πρόσθετα έκδοχα που ενεργοποιούν ουσιαστικά την ταχύτερη απορρόφηση. Κιτρικό νάτριο που ενισχύει την αγκιακή διαπερατότητα και τετροστινίλη που είναι ένα ανάλογο προστακυκλίνης με έγκριση για την αντιμετώπιση της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και μέσω της τοπικής αγκιοδιαστολής που επιτυγχάνει ενισχύει την απορρόφηση. Δεν έχει συστηματική απορρόφηση η τετροστινίλη και δεν έχει έτσι συστηματικές επιδράσεις με διαταραχές της αρτηριακής πίεσης ή αλλαγές ηλεκτροκαρδιογραφικές. Ερχόμενοι τώρα στη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική της νέας αυτής ινσουλίνης έναντι της λίσπρος σε νέους ενήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1, τυχεοποιημένη διπλή τυφλή crossover μελέτη, η οποία μελέτησε τη φαρμακοδυναμική του φαρμάκου με γλυκαιμική κλαμπ μετά από χορήγηση 15 μονάδων ινσουλίνης λίσπρο ή ultra rapid λίσπρο, έδειξε ότι η ultra rapid λίσπρο απορροφάται πιο γρήγορα, μπαίνει στην κυκλοφορία 1 λεπτό μετά την ένεση και 6 λεπτά νωρίτερα έναντι της λίσπρο, επιτυγχάνει το 50% της μέγιστης συγκέντρωσης 14 λεπτά νωρίτερα, η έκθεση στην ινσουλίνη για τα πρώτα 15 λεπτά είναι 7 φορές μεγαλύτερη, ενώ απομακρύνεται πιο γρήγορα, καθώς 3 ώρες μετά έχουμε κατά 40% μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τη λίσπρο και η συνολική διάρκεια έκθεσης είναι 74 λεπτά μικρότερη. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη φαρμακοδυναμική της, έχει και ταχύτερη έναρξη δράσης, 11 λεπτά νωρίτερα, μεγαλύτερη επίδραση κατά 3 φορές τα πρώτα 30 λεπτά μετά τη δόση, άρα έρχεται να παντρευτεί καλύτερα με την απορρόφηση των υδατανθράκων της τροφής και στις 4 ώρες έχει κατά 50% μικρότερη επίδραση, ενώ η συνολική διάρκεια δράσης είναι 44 λεπτά μικρότερη. Αντίστοιχα αποτελέσματα υπήρξαν και στην ηλικιακή ομάδα των πιο ηλικιωμένων ασθενών. Έναντι άλλων γευματικών ινσουλινών και της λίσπρο, μελέτη στην οποία οι ασθενείς έλαβαν σε 4 περιόδους υπερταχεία λίσπρο, λίσπρο, ασπάρτ και υπερταχεία ασπάρτ και στην οποία συμμετείχαν και 12 υγιείς εθελοντές με πρωτεύον καταληκτικό σημείο τη σύγκριση της επίτευξης του 50% της μέγιστης συγκέντρωσης και της έκθεσης σε ινσουλίνη κάτω τα πρώτα 30 λεπτά για την υπερταχεία λίσπρο έναντι της λίσπρο ουσιαστικά, φάνηκε ότι κυρίως ότι οι μεταγευματικές αιχμές σε δοκιμασία μεικτού γεύματος ή σε αυτή τη δοκιμασία η υπερταχεία λίσπρο μείωσε τις μεταγευματικές αιχμές ως και 4 ώρες μετά το γεύμα κατά 40% περισσότερο έναντι της λίσπρο και 50% έναντι της ασπάρτ. Τα δε επίπεδα γλυκόζης πλησιάζουν τα επίπεδα γλυκόζης που είχαμε στους υγιείς εθελοντές. Συμπερασματικά, σε ό,τι αφορά τη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική μελέτη της, φαίνεται η ταχύτερη απορρόφηση και μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τις άλλες ταχύες γευματικές ινσουλίνες και μοιάζει περισσότερο με τη φυσιολογική απόκριση του οργανισμού στη γλυκόζη. Ερχόμενοι τώρα σε κλινικές δοκιμές φάσης 3 σε ενήλικες με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1, η μελέτη πρώτο, διάρκεια 26 εβδομάδων, τρίτου target διπλή τυφλή, στην οποία χορηγήθηκε υπερταχεία
λύσπρο, γευματική λύσπρο, αλλά και μεταγευματική υπερταχεία λύσπρο 20 λεπτά μετά τη λήψη του γεύματος. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η μη κατωτερότητα της μεταβολής της γλυκοζηλιωμένης στο τέλος της μελέτης, ενώ δευτερεύοντα καταληκτικά στοιχεία ήταν οι μεταγευματικές άνοδοι των τιμών της γλυκόζης μετά δοκιμασία μεικτού γεύματος και η ασφάλεια. Κατεδείχθη η μη κατωτερότητα έναντι της λύσπρος στη μεταβολή της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Φαίνεται ότι υπολείπεται σχετικά η μεταγευματική χορήγηση της ultra rapid λύσπρο, αλλά χωρίς να είναι στατιστικά σημαντική αυτή η διαφορά, ενώ η γευματική υπερταχεία λύσπρου ήταν ανώτερη στο γευματικό έλεγχο της γλυκόζης στις 1 και 2 ώρες σε σχέση τόσο με τη λύσπρο όσο και με τη μεταγευματική χορήγηση της ultra rapid. Επίσης, με τον έλεγχο πολλαπλών σημείων γλυκοζηλιωμένου αίματος φαίνεται ότι ουσιαστικά υπερτερούσε σε όλα τα γεύματα έναντι της μεταγευματικής, ενώ στο πρωινό και έναντι της γευματικής λύσπρο. Τα ποσοστά και η επίπτωση της υπογλυκαιμίας όλων των υπογλυκαιμιών και της νυχτερινής ήταν παρόμοια και στις 3 χορηγήσεις, ενώ η γευματική υπερταχεία είχε χαμηλότερο ποσοστό και επίπτωση υπογλυκαιμίας στην όψιμη μεταγευματική περίοδο μετά τις 4 εβδομάδες. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα της ασφάλειας, ήταν συγκρίσιμα. Το μόνο πράγμα το οποίο παρατηρήθηκε και στη γευματική και μεταγευματική χορήγηση της υπερταχείας λύσπρο ήταν αντιδράσει στο σημείο της ένεσης με πόνο και τοπικό ερεθισμό, που προφανώς θα μπορούν να αποδοθούν στα έκθοχα που βοηθούν στην ταχύτερη απορρόφησή της. Σε υποομάδα ασθενών αυτής της μελέτης, οι οποίοι έφεραν CGMS για 14 μέρες, φάνηκε η υπεροχή της σε όλα τα γεύματα, κυρίως ως προς τη μεταγευματική χορήγηση της λύσπρο, όπως είπαμε, αυτή έτσι και αλλιώς δεν συστήνεται, αλλά κατά το πρωινό και έναντι της γευματικής λύσπρο. Και συνολικά φάνηκε ότι είχε παρόμοια αποτελεσματικότητα στη μεταβολή της γλυκοζηλιωμένης, ήταν ανώτερη στο μεταγευματικό έλεγχο στη 1 και 2 ώρες και στις μεταγευματικές αιχμές, είχε λιγότερες υπογλυκαιμίες στην όψιμη μεταγευματική περίοδο και αυξήθηκε ο χρόνος εντός στόχου κατά τη διάρκεια της ημέρας συγκριτικά με τη λύσπρο όταν χορηγήθηκε στην έναρξη του γεύματος. Στο γευματικό βραχίωνα ήταν μειωμένος ο χρόνος σε υπεργλυκαιμία, ενώ στον μεταγευματικό μειωμένος ο χρόνος της υπογλυκαιμίας. Όσον αφορά την δυνατότητα χορήγησης της και χρήσης της σε αντλίες ινσουλίνης, μελέτη συμβατότητας και ασφάλειας για τη χρήση της σε αντλίες, μελέτη φάσης 3, διπλή τυφλή, crossover μελέτη, στην οποία, η οποία είχε ως πρωτεύον καταληκτικό σημείο τη σύγκριση της ultra rapid λύσπρο με τη λύσπρο σε ό,τι αφορά το ρυθμό αστοχιών του σετ έγχυσης που μπορεί να οδηγούν σε πρώιμες αλλαγές του σετ έγχυσης λόγω της διαφοράς του διαλύματος. Και αυτές εκδηλωνόταν σαν συναγερμό αποκλεισμού αντλίας ή ανεξήγητη υπεργλυκαιμία που δεν διορθωνόταν με μία ώρα μετά από χορήγηση διορθωτικού μπόλους. Κατεδείχθη παρόμοιος χαμηλός αριθμός γεγονότων αστοχίας του σετ έγχυσης έναντι της λύσπρο ή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η γνωστή παρενέργεια με ερυθρότητα, με πόνο ή ερεθισμό στο σημείο της ένεσης. Ήταν γενικά ήπιες οι αντιδράσεις και συνολικά δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο μέσο χρόνο αλλαγής του σετ έγχυσης, ενώ είχε ένα μεγαλύτερο αριθμό πρώιμων αλλαγών του σετ έγχυσης ινσουλίνης, αλλά που αντιστοιχούσε σε μία επιπλέον αλλαγή σε διάστημα 2-3 μηνών. Άρα δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην επίπτωση και στο ρυθμό εμφάνισης αστοχιών, πράγμα που την καθιστά ασφαλή για τη χρήση της σε αντλίες. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της μεταγευματικής γλυκόζης έναντι της λύσπρο με χρήση της σε αντλίες,
μελέτη φάσης 3, τυχεοποιημένη, διπλή, τυφλή, τρίτου τάργκετ, μελέτη, όπου το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο έλεγχος της μη κατωτερότητας της υπερταχείας λύσης προς την αλλαγή των επιπέδων από τη βασική τη μη γλυκοσλιωμένη στην εβδομάδα, στη 16η εβδομάδα, και δευτερεύοντα καταληκτικά στοιχεία να ελεγχθεί η ανωτερότητά της έναντι της λίσπρο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των μεταγευματικών τιμών γλυκόζης τη 1 και 2 ώρες κατά τη διάρκεια μεικτού γεύματος και την αλλαγή από τη βασική τιμή της γλυκοσλιωμένης στη 17η εβδομάδα, όπως και τη διάρκεια του χρόνου εντός στόχου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ελεγχόμενη με CGMS, κατεδείχθη μη κατωτερότητα της γλυκοσλιωμένης ως προς τη λίσπρο στη μεταβολή, όπως και φάνηκε ότι η υπερταχεία λίσπρο υπερήχε της λίσπρο στον έλεγχο της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας 1 και 2 ώρες μετά από μεικτό γεύμα. Οι ρυθμίσεις της αντλίας ήταν αντίστοιχες, ο μέσος χρόνος διαστήματος μεταξύ αλλαγής του σε ετέγχυσης δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν παρατηρήθηκαν αυξημένες αποφράξεις και οι αλλαγές συνέβαιναν, δεν διέφεραν ο χρόνος αλλαγής με ελάχιστη διαφορά στο ρυθμό αλλαγής, 1 επιπλέον κάθε 4 μήνες, ενώ ο γλυκαιμικός έλεγχος που διατηρούταν δεν διέφερε συγκριτικά με τη λίσπρο μεταξύ των αλλαγών. Συμπερασματικά, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, η χρήση της υπερταχείας λίσπρο σε σχέση με τη λίσπρο σε αντλίες έδειξε μη κατωτερότητα στη μείωση της γλυκοσλιωμένης, καλύτερο έλεγχο της μεταγευματικής, και ενώ ο χρόνος εντός στόχου δεν διέφερε. Και ήταν, η χορήγησή της ήταν ασφαλής, με σημαντικά μικρότερο αριθμό διαπιστωμένων υπογλυκαιμιών, μη νυχτερινών και μεταγευματικών, σημαντικά μικρότερο, λιγότερο χρόνο σε υπογλυκαιμία, συγκρίσιμο σε υπεργλυκαιμία και συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια λόγω άλγους ή ερεθισμού στο σημείο έγχυσης. Τυχεοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη χρήσης της ultra rapid λίσπρο έναντι της λίσπρο σε ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι ήταν σε σχήμα basal bolus, έδειξε επίσης μη κατωτερότητα στη μείωση της γλυκοσλιωμένης και καλύτερη ρύθμιση και πάλι μεταγευματικά 1 και 2 ώρες μετά τη λήψη πρωτοποιημένου γεύματος, όπως και σχετική υπεροχή, αλλά μόνο στο πρωινό γεύμα. Άρα, τελειώνοντας, το φάρμακο, βέβαια θα το θυμηθούμε, είναι χρήσιμο, είναι μία ακόμα ινσουλίνη στη φαρέτρα μας, η οποία έχει τις ενδείξεις της. Εγώ προσωπικά θα έχω μία δυσκολία για να θυμηθώ το όνομα και γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Και τώρα ας περάσουμε σε ένα επόμενο φάρμακο που αφορά το διαβήτη, το οποίο είναι... Θα πρέπει να κάνω τη σύνδεση, μισό λεπτάκι, καθώς είναι... Θα πρέπει να... Κάτι μάλλον δεν τα καταφέρνω πολύ καλά σε αυτό. Ελπίζω να το βλέπετε, αλλά νομίζω ότι το βλέπετε από το τέλος. Πράγμα το οποίο θα διορθώσω σύντομα. Λοιπόν, αφορά τη γνωστή μας δαπαγλυφλοζίνη, η οποία απέκτησε καινούρια ένδειξη. Ο αίμα έδωσε ένδειξη τον 10ο του 20 για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας σε ενήλικες με συμπτώματα της νόσου και μειωμένο κλάσμα εξώθησης στη δοσολογία 10 μιλιγκράμμ την ημέρα. Εναρμονιζόμενος και με τις διεθνείς οδηγίες της ADA του 2021, που για την κατηγορία αυτή των φαρμάκων, τους SGLT2, συνιστούν σε ασθενή για το γλυκαιμικό τους έλεγχο ότι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν ένδειξη να λάβουν την κατηγορία αυτή των φαρμάκων. Ξεκινώντας από μία πρώτη μελέτη, την DECLARE, η οποία έλεγξε την επίδραση της δαπαγλυφλοζίνης στα καρδιακιακά συμβάματα σε ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2,
Πρόκειται για μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη, φάσης 3, έκβασης καρδιαγκιακών συμπτωμάτων, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 17.000 ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν τα παγκλωζίνη 10 μιλιγκράμμ ή πλασέβο, και πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η επίπτωση μείζωνος καρδιαγκιακού γεγονότος, ανεπιθύμητου καρδιαγκιακού γεγονότος, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, επίσης η επίπτωση μείζωνος καρδιαγκιακού συμβάματος ή σύνθετο καταληκτικό σημείο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγκιακό θάνατο. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν επιδείνωση ή σύμπαμα που αφορά την νεφρική λειτουργία και η θνησιμότητα από όλα τα αίτια. Οι ασθενείς που συμμετείχαν ήταν ασθενείς οι οποίοι είχαν εγκατεστημένη αθυροσκληρωτική καρδιαγκιακή νόσο, αλλά και περίπου 10.000 ασθενείς οι οποίοι είχαν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγκιακή νόσο χωρίς να έχουν διαγνωστεί με καρδιαγκιακή νόσο. Σε ό,τι αφορά το καρδιαγκιακό ιστορικό, σημειώνεται ότι περίπου 10% των ασθενών είχαν γνωστό ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας. Σε ό,τι αφορά το πρωτεύον καταληκτικό σημείο των μείζων καρδιαγκιακών συμβαμάτων και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, δεν υπήρξε διαφορά. Ενώ σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, το σύνθετο καταληκτικό σημείο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγκιακό θάνατο έδειξε υπεροχή της δαπαγλυφλοζίνης έναντι του πλασέμπο. Και αυτή οφειλόταν κυρίως σε νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας ή διδύνωσης αυτής. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία φαίνεται ότι υπήρχαν λιγότερα συμβάματα που αφορούσαν επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας θάνατο ή end stage ή νεφρική νόσο τελικού σταδίου, ενώ δεν διέφερε ο θάνατος από οποιοδήποτε αίτιο. Στις ανεπιθύμητες δράσεις, η γνωστή αύξηση των λοιμόξεων του ουρογεννητικού στην ομάδα της δαπαγλυφλοζίνης και κάποια επεισόδια διαβητικής κετοξαίρωσης, ενώ οι πολυκεμικά επεισόδια και οξία νεφρική βλάβη παρατηρήθηκαν στην ομάδα του πλασέμπο. Συνοπτικά, ως προς το πρωτεύον σύνθετο καταληκτικό σημείο της νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας ή καρδιαγκιακού θανάτου, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση με τη χορήγηση της δαπαγλυφλοζίνης σε σχέση με το πλασέμπο. Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε κυρίως λόγω της μείωσης περίπου 30% του σχετικού κινδύνου σε νοσηλείες λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και μάλιστα σε πληθυσμό ο οποίος στην πλειοψηφία του δεν είχε γνωστό ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νεφρικά συμβάματα ήταν μειωμένα και αυτό παρατηρήθηκε στην ομάδα της δαπαγλυφλοζίνης, η οποία όμως την πλειονότητά τους είχαν GFR πάνω από 60. Και στη συνέχεια η μελέτη που ουσιαστικά πέτυχε την έγκριση της δαπαγλυφλοζίνης στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας ήταν χορήγησή της σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης, η οποία μελέτησε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με και το ενδιαφέρον και χωρίς ζαχαρόδη διαβήτη. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο χρόνος μέχρι την εμφάνιση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, καρδιαγκιακός θάνατος ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια ή επιδείνωση λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ δευτερεύοντα ο συνολικός αριθμός νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας ή καρδιαγκιακού θανάτου, επί αλλαγή στη συμπτωματολογία, η επίπτωση νεφρικού συμβάματος και ο χρόνος θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο. Τα βασικά χαρακτηριστικά και το ιστορικό δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων και εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που συμμετείχαν δεν έπασχαν από σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Είχαν αντίστοιχα χαρακτηριστικά και βαρύτητα καρδιακής ανεπάρκειας και έπαιρναν την καθιερωμένη ενδεδειγμένη αγωγή
για καρδιακή αναπάρκεια με μειωσμένο πλάσμα εξόδησης. Από τα αποτελέσματα και δεδομένα ασφάλειας της μελέτης φάνηκε ότι η δαπαγλυφλοζίνη ελάττωσε σημαντικά το σχετικό κίνδυνο λόγω καρδιαγγειακού θανάτου ή την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς που λάμβαναν την καθιερωμένη θεραπεία κατά 26%. Από τα μεμονωμένα συστατικά του σύνθετου πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου στατιστικά σημαντική μείωση επιδείνωσης καρδιακής ανεπάρκειας ή καρδιαγγειακού θανάτου κατά 30 και 18% αντίστοιχα και μείωση του δευτερεύοντος καταληκτικού σημείου της θνησιμότητας από όλα τα αίτια κατά 17%, όλα ήταν στατιστικά σημαντικά. Επίσης, φάνηκε ότι υπήρξε βελτίωση της συμπτωματολογίας της καρδιακής ανεπάρκειας στους 8 μήνες και σε ό,τι αφορά το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, ήταν στατιστικά σημαντική μείωση ανεξάρτητα από την παρουσία ζαχαρόδου διαβήτη και τα επίπεδα γλυκοζηλιωμένη στην ομάδα των μη διαβητικών ασθενών. Η αποτελεσματικότητά της ήταν σταθερή σε όλες τις ηλικίες. Φάνηκε ότι μειώθηκε σημαντικά η επίπτωση οξείας νεφρικής βλάβης και το όφελος ήταν ασταθερό, ανεξάρτητο από το DFR και ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι διουρητικών και τη δόση τους, η οποία φαίνεται ότι και κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν άλλαξε σε σημαντικό ποσοστό. Τέλος, αυτό που είναι επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι φαίνεται ότι η δαπαγλυφλοζίνη μείωσε την επίπτωση νέας διάγνωσης ζαχαρόδη διαβήτη στους ασθενείς που δεν είχαν ζαχαρόδη διαβήτη στην αρχή της μελέτης. Είχε το γνωστό προφίλ ασφάλειας και ήταν καλά ανεκτή και στην ομάδα χωρίς ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Συνοπτικά, η DAPHF μελέτη ήταν η πρώτη μελέτη με καταληκτικό σημείο την καρδιακή ανεπάρκεια που αξιολόγησε έναν SGLT2 αναστολέα, την δαπαγλυφλοζίνη, για τη θεραπεία της συμπτωματικής καρδιακής ανεπάρκειας με χαμηλό πλάσμα εξώθησης, προστιθέμενο στην ήδη καθιερωμένη αγωγή για ασθενείς και σε ασθενείς χωρίς ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά το πρωτεύον καταληκτικό σημείο με μείωση του καρδιαγγειακού θανάτου ή της επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας και το όφελος για την δαπαγλυφλοζίνη ήταν σταθερό σε όλες τις ομάδες ασθενών και ανεξάρτητα από την παρουσία ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Υποκείμενοι μηχανισμοί είναι η μείωση του μεταφορτίου και προφορτίου, η αλλαγή στη διαχείριση του διάμεσου υγρού σε σχέση με τον ενδαγκιακό όγκο πλάσματος, το remodeling, βελτίωση στο remodeling της καρδιάς και στο μεταβολισμό του μυοκαρδίου. Άρα, νέα ένδειξη για την δαπαγλυφλοζίνη στη δόση 10 μιλιγκράμμ ημερησίως, η καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία κάτω από 30%, να σημειώσουμε, όπως και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τάξης 4. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χορήγηση δαπαγλυφλοζίνης αυξάνει την πιθανότητα διαβητικής κετοξέρωσης στους ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 και η δόση των 10 μιλιγκράμμ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τους ασθενείς αυτούς. Τώρα, να έρθω λίγο και να επισημάνω το θέμα της διαβητικής κετοξέωσης, καθώς αυτές οι διαβητικές κετοξέωσεις είναι εύκολο να διαλάθουν, είναι ευγλυκαιμικές και μάλιστα είναι αρκετά βαριές, παρατεταμένοι με έντονη αφυδάτωση των ασθενών και παρατεταμένη ανάγκη τόσο για την οξία φάση αντιμετώπισης όσο και για την νοσηλεία και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με την καινούργια της ένδειξη είναι πιθανόν ότι θα συνταγογραφηθεί πολύ περισσότερο και πιθανότατα και από τους καρδιολόγους οι οποίοι έχουν μικρότερη εξοικείωση με εμάς σε σχέση με τον ζαχαρόδη διαβήτη και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ασθενείς που έχουν μειωμένη εφεδρεία της λειτουργικότητας των β-κυτάρων, σε ασθενείς που λαμβάνουν περιορισμένη ποσότητα υδατανθράκων ή λήψη τροφής με σοβαρή αφυδάτωση, σε ασθενείς επειδή
οι οποίοι μειώνουν τη δόση ινσουλίνης λόγω και του γλυκαιμικού ελέγχου που πετυχαίνει το ίδιο το φάρμακο ή βρίσκονται σε καταστάσεις οξείας ιατρικής πάθησης που έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε ινσουλίνη και πρέπει να τη σκεφτόμαστε και να την υποψιαζόμαστε σε περιπτώσεις που εμφανίζονται μη ειδικά συμπτώματα, ναυτία, έμετος, ανορεξία, κοιλιακό άλβος, εικόνα αφυδάτωσης, κόπωσης, υπνηλίας. Αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το σκεφτούμε. Να είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε και παρακολουθούμε και τόνες αίματος και όχι ούρων. Και χρήσιμο είναι επίσης για να προλαμβάνεται αυτή η κατάσταση, η οποία μπορεί να μην είναι συχνή αλλά είναι σοβαρή, είναι ότι πρέπει να δίνουμε σαφή οδηγία στους ασθενείς μας σε περιπτώσεις που νοσηλεύονται για μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις ή παρουσιάζουν μία έντονη λίμωξη ή άλλη σοβαρή ιατρική πάθηση, να διακόπτουν αυτή την αγωγή και να επικοινωνούν με τον γιατρό τους. Υποκείμενο αίτιο που προδιαθέτει η κατηγορία αυτή των φαρμάκων σε κετοξέωση είναι ότι αυξάνεται τόσο η κετογέννηση όσο και η επαναρρόφηση κετονικών σωματείων και αυτό οδηγεί σε αύξηση των κετονών του πλάσματος. Βέβαια, όλα τα φάρμακα έχουν και τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους, όμως σταθμίζουμε και τα ωφέλη και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι έχουμε ένα ακόμα εργαλείο τόσο εμείς όσο και οι καρδιολόγοι στην αντιμετώπιση της συμπτωματικής καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης που έχουν διαβήτη αλλά και σε ασθενείς που δεν έχουν διαβήτη. Και τελειώνοντας, να προχωρήσω την τελευταία παρουσίαση που δεν αφορά φάρμακο, ουσιαστικά αφορά συσκευή χορήγησης φαρμάκου ινσουλίνης. Πρόκειται για όχι την καινούργια αντλία αλλά της Μεντρόνικα, αλλά το καινούργιο σύστημα υβριδικού κλειστού κυκλώματος, το MiniMed 780. Ξέρουμε ότι αρκετοί από τους διαβητικούς ασθενείς δεν πετυχαίνουν ικανοποιητικό γλυκαιμικό έλεγχο. Δεν είναι πάντα τόσο απογοητευτικά τα αποτελέσματα, αλλά η πλειοψηφία τους δεν επιτυχάνει τους στόχους. Και για να πετύχουμε τον έλεγχο πρέπει να έχουμε στενή παρακολούθηση με συχνές μετρήσεις είτε τριχοειδικού αίματος είτε με τις νεότερες τεχνολογίες flash μέτρησης της γλυκόζης αίματος και αυτό σίγουρα οδηγεί σε βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου. Όμως, ακόμα και παρά την αύξηση της χρήσης των νεότερων συστημάτων και της τεχνολογίας, ακόμα και των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, η μέση τιμή γλυκοζηλιωμένης δεν φαίνεται να βελτιώνεται κατά τον αναμενόμενο βαθμό, τουλάχιστον από μελέτη στην Μεγάλη Βρετανία, βλέπουμε ότι δεν έχουμε τα αναμενόμενα καλά αποτελέσματα. Και βέβαια, παρακολουθώντας το ζάχαρο, πρέπει να προχωρήσουμε και σε δράση και γνωρίζουμε ότι περισσότερες ημερήσιες ενέσεις έχουν σαν αποτέλεσμα καλύτερο έλεγχο. Βέβαια, όλα αυτά επιβαρύνουν τον ασθενή, η συχνή παρακολούθηση και η ανάγκη της ανάληψης της αντίστοιχα κατάλληλης δράσης και ένα από τα κυριότερα πράγματα που ενοχλούν τους ασθενείς και που, στο οποίο δεν φαίνεται να συμμορφώνονται και να το πετυχαίνουν αρκετά ικανοποιητικά, είναι ο υπολογισμός των υδατανθράκων με περίπου το 50-60% να το κάνουν μη ικανοποιητικά και να το θεωρούν και το ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που αφορούν τη φροντίδα του διαβήτη τους. Τι έχετε να κάνει αυτό το καινούργιο κλειστό σύστημα? Πρώτον, κάνει πολύ στενή παρακολούθηση. Ο καταγραφέας είναι σύστημα έγχυσης ινσουλίνης συνδεδεμένο με συνεχή καταγραφέα παρακολούθησης. Κάνει στενή παρακολούθηση με πολλαπλές 288 μετρήσεις ημερησίως και αντίστοιχα πραγματοποιούνται αυτόματες δράσεις από το σύστημα με αυτόματες προσαρμογές ή και διορθώσεις. Έτσι, το σύστημα αυτό προσαρμόζει και διορθώνει αυτόματα τα επίπεδα γλυκόζης κάθε 5 λεπτά όπως ακριβώς χρειάζεται για την επίτευξη του καθορισμένου στόχου. Συνήθως ο καθορισμένος στόχος είναι τα 100 μιλιγκράμμα NaDl ζαχάρου και τι κάνει. Όταν ανοιχνεύει ψηλότερα επίπεδα, σύμφωνα με αλγόριθμο ο οποίος
έχει προκύψει από την καταγραφή του προηγούμενου 24ωρου και των προηγούμενων 24ωρου, ανοιχνεύοντας τις ανωδικές τάσεις, αυξάνει το ρυθμό έγχυσης, αυτό που λέμε βασικό ρυθμό, προσαρμόζοντάς τον προς τα πάνω, και όταν χρειαστεί, ανά 5 λεπτά, χορηγεί και μικροδόσεις διορθωτικές ινσουλίνης. Αντίστοιχα, όταν ανοιχνεύει ότι προχωράμε σε πτώση των επιπέδων γλυκόζης, τότε αρχίζει να αναστέλει το ρυθμό έγχυσης ή και να τον διακόπτει. Και τότε σταματούν όταν να χορηγούνται και διορθωτικές δόσεις, φυσικά. Πώς η αυτόματη διόρθωση γίνεται με πρόβλεψη, προσαρμογή και διόρθωση. Όπως είπαμε, οι διορθωτικές αυτές δόσεις μπορεί να γίνονται έως και κάθε 5 λεπτά, όταν ο αλγόριθμος ο καταχωρημένος το κρίνει απαραίτητο. Έτσι μπορεί σε ανωδική πορεία να επιτυγχάνεται η μέγιστη χορήγηση του αυτόματου καταχωρημένου βασικού ρυθμού. Ο βασικός ρυθμός, όπως είπαμε, καταχωρείται βάσει των υπολογισμών της μέτρησης γλυκόζης των προηγούμενων 24 ώρων. Και όταν υπερβαίνει τα 120 μιλιγκράμμ ανά DL, χορηγούνται ανά 5 λεπτά μικροδόσεις διορθωτικές, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Από τι αποτελείται αυτό το σύστημα? Αποτελείται από την αντλία, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αντλία, με απαραίτητη συνύπαρξη του καταγραφέα γλυκόζης, του Guardian Link 3, δεν έχει νόημα, κανένα νόημα η χρήση αυτού του συστήματος έγχυσης ινσουλίνης αν δεν υπάρχει ταυτόχρονο καταγραφέας. Εφαρμογή στο κινητό του ασθενούς με αντίστοιχο application με το οποίο μπορεί ο ίδιος να βλέπει τη διακύμανση του ζαχάρου του. Ταυτόχρονα υπάρχει και μετρητής ο οποίος μπορεί να κάνει τις μετρήσεις τυχοειδικού ζαχάρου και υπάρχει σύνδεση μέσω εφαρμογής CareLink με application, με το σύντροφο φροντίδας, ο οποίος μπορεί με αυτόν τον τρόπο να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις ζαχάρου και εγκαίρως να αναγνωρίζει καταστάσεις τις οποίες μπορεί να χρειαστεί η δική του ειδοποίηση και παρέμβαση. Και φυσικά υπάρχει και ο προσαρμογέας, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τη μεταφόρτωση των δεδομένων στο CareLink όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα και η επιλογή για αυτόματες μεταφορτώσεις, δηλαδή όταν δεν υπάρχει ουσιαστικά σύνδεση με διαδίκτυο. Πώς λειτουργούν και επικοινωνούν όλα αυτά μαζί? Ο πομπός του καταγραφέα στέλνει τα δεδομένα στη συσκευή έγχυσης, όπου εκεί μπορούν να σταλούν και τα δεδομένα του μετρητή τριχοειδικού ζαχάρου. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να τα δει ο ασθενής μέσω της εφαρμογής του στο κινητό και αυτόματα μέσω διαδικτύου να μεταβιβάζονται στο διακομιστή CareLink, ο οποίος διακομιστής τα στέλνει και στην εφαρμογή και στη συσκευή του smartphone του φροντιστή, εφόσον υπάρχει, αλλά και στον υπολογιστή του θεράποντα ιατρού, ο οποίος παρακολουθεί τον ασθενή και έχει πρόσβαση σε αυτά. Ο προσαρμογέας μεταμόρφωσης μπορεί να υποκαταστήσει αυτή τη λειτουργία μέσω διαδικτύου όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με το γνωστό κλασικό τρόπο. Τώρα όλο αυτό δίνει και τη δυνατότητα να μπορούμε να παρακολουθούμε αυτόματα, καθώς αυτό το σύστημα σε καθημερινή βάση, επικοινωνώντας μέσω διαδικτύου με το CareLink, με το διακομιστή, ενημερώνει για τα δεδομένα έγχυσης και καταγραφής ζαχάρου του ασθενούς, μπορεί να υπάρχει παρακολούθηση των δεδομένων του ασθενούς με πρόσβαση από τον γιατρό. Όλα αυτά είναι ίσως πράγματα που μέχρι ίσως και πρόσφατα υπήρχε αρκετή διστακτικότητα τόσο από την πλευρά των ασθενών αλλά και τη δική μας στη χρήση αυτών των δυνατοτήτων. Νομίζω όμως ότι η περίοδος του κορονοϊού και της αποστασιοποίησης που έχει προκύψει μας βοήθησε λίγο να χαλαρώσουμε όλοι και να ανακαλύψουμε πόσο πραγματικά χρήσιμα είναι αυτά και να τα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο. Και ας έρθουμε τώρα στο πώς γίνονται οι ρυθμίσεις αυτού του συστήματος και πώς παρεμβαίνει ο κλινικός γιατρός και ποια είναι η
η λειτουργία του βάσει αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος, ο οποίος είναι ενσωματωμένος και παίρνει τα δεδομένα του, είναι, ρυθμίζει τον αυτόματο βασικό ρυθμό, ρυθμίζει τον παράγοντα ευαισθησίας της ινσουλίνης και επίσης κάνει και τις αυτόματες διορθώσεις μέσω της χορηγήσης των μικροδόσεων μπόλους. Ο γιατρός τι κάνει? Ο γιατρός περνάει ουσιαστικά στο σύστημα την αναλογία υδατανθράκων, ινσουλίνης υδατανθράκων, που θεωρεί ότι πρέπει να έχει ο ασθενής του, το χρόνο ενεργού ινσουλίνης ανάλογα με τα δεδομένα που έχει και το στόχο του βασικού ρυθμού που ο προκαθορισμένος είναι τα 100 mg ανά DL. Αυτή είναι η προεπιλογή του στόχου, αλλά μπορεί να είναι προαιρετικά 110 ή 120. Η αυτόματη διόρθωση γίνεται με στόχο το 120, ενώ μπορεί, υπάρχει δυνατότητα και μια αυτόματη διόρθωση με χειροκίνητες δόσεις μπόλους που μπορούν να χορηγηθούν από τον ασθενή, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει ουσιαστικά ο ασθενής να βγει off mode και να χρησιμοποιήσει τη συσκευή έγχυσης με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι άλλες αντλίες. Δεν μπαίνει πια προσωρινός ρυθμός για την άσκηση όταν για κάποιο λόγο χρειάζεται λιγότερη ινσουλίνη. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι αλλάζει ο προσωρινός στόχος. Ο προσωρινός στόχος πάει στο 150, αυτό το περνάει ο ίδιος ο ασθενής και μπορεί να το κρατήσει για την ώρα της άσκησης αλλά και κάποιες ώρες μετά που ξέρουμε ότι είναι αυξημένη η ευαισθησία στην ινσουλίνη. Όταν έχουμε προσωρινό στόχο δεν γίνονται διορθωτικές δόσεις μπόλους. Ουσιαστικά η ρύθμιση αυτού του στόχου γίνεται με αυξομοιώσεις του αυτόματου βασικού ρυθμού. Ο ασθενής τι κάνει? Δεν χρησιμοποιεί πια τον γνωστό μας Bolus Wizard όπως το γνωρίζουμε από την προηγούμενη αντλία, αλλά εισάγει προγευματικά το ποσό των υδατανθράκων που θα φάει και οι δόσεις Bolus γίνονται με βάση την ορισμένη αναλογία υδατανθράκων. Φυσικά έχουν γίνει οι μελέτες που έχουν βάσει τις οποίες δόθηκε η έγκριση στην κυκλοφορία αυτού του συστήματος. Σε ό,τι αφορά τα τελικά σημεία ασφάλειας, δεν υπήρχε κανένα ανεπιθύμητο βαρύ συμβάν, κανένα βαρύ περιστατικό υπογλυκαιμίας, κανένα περιστατικό διαβητικής κετοξέως. Και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, φαίνεται ότι υπήρξε μείωση της γλυκοζηλιωμένης, αύξηση του χρόνου εντός στόχου, μείωση του χρόνου σε υπεργλυκαιμία, μείωση του χρόνου σε υπογλυκαιμία και καλύτερη μέση τιμή ζαχάρου. Στα βελτιωμένα αποτελέσματα περιλαμβάνεται σαφώς αυτή η επίτευξη του χρόνου εντός στόχου πάνω από 70%, ξεκινώντας πριν την μελέτη με ένα ποσοστό 68% εντός στόχου. Φαίνεται ότι αυτός αυξήθηκε στο 74% και με τις περαιτέρω διορθωτικές και βέλτιστες ρυθμίσεις κατά την παρακολούθηση των ασθενών στο 76%, με πραγματικά πολύ χαμηλούς χρόνους σε υπογλυκαιμία. Έχουμε συνηθίσει πέρα από τις βασικές ενδείξεις ανδενδείξεις για το ποιος ασθενής πρέπει να βάλει αντλία συνεχής έγχυσης ινσουλίνης, να επιλέγουμε τους ασθενείς μας και από αυτούς που έχουμε επιλέξει και τους έχουμε βάλει σε αντλία, κάποιους τους θεωρούμε ιδανικούς, γιατί μετράνε καλά υδατάνθρακες, έχουν τεχνικές δεξιότητες, συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τη συνεργασία που έχουν με το θεράποντα γιατρό και τους άλλους επαγγελματίες υγείας και είναι τυπικοί σε ό,τι χρειάζεται να κάνουν για να διαχειριστούν το διαβήτη τους. Οι περισσότεροι όμως ασθενείς δεν είναι ιδανικοί όπως και τίποτα σχεδόν στη ζωή, άρα οι περισσότεροι δεν μετρούν πάντα καλά τους υδατάνθρακες, δεν τους μετρούν με συνέπεια, έχουν δυσκολίες στην τεχνολογία, στη χρήση της τεχνολογίας και να κάνουν τα πράγματα όταν πρέπει και όπως πρέπει. Και όσο περισσότερο αυτός ένας ασθενής απέχει από το ιδανικό, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε κι εμείς είτε στο να μην τοποθετήσουμε την αντλία ή να έχουμε μια σχετική ευκολία στο κάποια στιγμή να
τον περάσουμε πάλι σε ένα άλλο σύστημα πολλαπλών ενέσεων. Φαίνεται όμως ότι με αυτό το σύστημα κλειστού κυκλώματος και τις ευκολίες που φαίνεται να μας προσφέρει, αυτή η αναλογία μπορεί να αλλάξει, καθώς οι συνήθιστοι ασθενείς που με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να ανταποκριθούν, καθώς περισσότεροι από τη δουλειά που κάνουν οι ίδιοι γίνεται από το ίδιο το σύστημα, φαίνεται ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί και να αλλάξει και τη στάση μας απέναντι σε αυτά τα συστήματα. Οι χρήστες του συστήματος που περνάνε από σύστημα πολλαπλών ενέσεων, είτε κάνουν πολλαπλές ενέσεις μετρήσεις τριχοειδικού αίματος, είτε φέρουν CGMS, είτε χρησιμοποιούν τεχνολογία FLAS, φαίνεται ότι αυξάνουν το ποσοστό χρόνου εντός στόχου σημαντικά σε πάνω από 70%, και αντίστοιχα φαίνεται ότι βελτιώνουν και τη γλυκοζηλωμένη πτυχιάνοντας το στόχο. Ας έρθουμε τώρα σε μία έως δύο περιπτώσεις ασθενών για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό ή πώς έχει λειτουργήσει σε κάποιους ασθενείς. Άντρας ασθενής με ζαχαρόδιαβήτη τύπου 1, εδώ και 7 χρόνια, έχει ανεπαρκή έλεγχο και συμμόρφωση, δεν μετράει υδατάνθρακες, γενικώς έχει κακές διατροφικές συνήθειες, δεν πολύ ασχολείται με τον διαβήτη γιατί έχει και κατάθλιψη, νιώθει ότι τον φορτίζει αρκετά η νόσος του, έχει επαναλαμβανόμενα περιστατικά υπογλυκαιμίας και δύο νοσηλίες για διαβητική και τοξαίωση. Ο φέρει αντλία με αισθητήρα που έχει και προγνωστικό έλεγχο για διακοπή της έγχυσης για χαμηλών επιπέδων γλυκόζης. Η γλυκοζηλωμένη του, όπως βλέπετε, είναι κακή και κυρίως ο χρόνος εντός στόχου πολύ χαμηλός, με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ψηλά σε υπεργλυκαιμία. Η τοποθέτηση του συστήματος Minimed, τι είχε σαν αποτέλεσμα? Είχε σαν αποτέλεσμα βελτίωση της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης και κυρίως βελτίωση του χρόνου εντός στόχου, ο οποίος φτάνει πια το 80% με χαμηλό ποσοστό υπογλυκαιμιών, γιατί οι αυτόματες διορθώσεις βοήθησαν ώστε τα μεταγευματικά ψηλά επίπεδα που μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι ο ασθενής δεν έκανε τις απαραίτητες γευματικές μπόλους ή έκανε λάθος υπολογισμό υδατάνθρακων, με τις αυτόματες διορθώσεις και τις ανόδους του βασικού ρυθμού επιτυχάνεται ακριβώς να ομαλοποιηθούν αυτά τα υψηλά ζάχαρα. Ακόμα και αν η μέτρηση των υδατάνθρακων δεν ήταν ακριβής, αυτές τις αιχμές της γλυκόζης το σύστημα τις ανιχνεύει και τις διορθώνει. Άλλος ασθενής με διάρκεια νόσου 15 έτη, με φόβο για υπογλυκαιμία, παρόλα αυτά δεν έκανε και πολλά πράγματα για να τον αντιμετωπίζει σωστά, μεγάλη διακύμανση, υπεργλυκαιμίες και υπογλυκαιμίες, δεν κατανάλωνε υδατάνθρακες, δεν τους μετρούσε, φοβόταν να κάνει διορθωτικές μπόλους, δεν ήταν συνεπής στη χορήγηση των γευματικών, προγευματικών μπόλους, δεν είχε κακή γλυκοζηλωμένη, αλλά δεν είχε και τον στόχο που χρειαζόταν για το χρόνο εντός στόχου. Κυρίως είχε ψηλά ζάχαρα, είχε υψηλό χρόνο σε υπεργλυκαιμία. Η τοποθέτηση του συστήματος τι βοήθησε? Εντάξει, βελτίωσε ακόμη περισσότερο την ήδη καλή γλυκοζηλωμένη, κυρίως όμως αύξησε το χρόνο εντός στόχου χωρίς μάλιστα υπογλυκαιμίες, πράγμα το οποίο ο ίδιος φοβόταν πολύ. Μπορούσε να καταναλώνει υδατάνθρακες, γιατί ήξερε, αντιλήφθηκε ότι το σύστημα θα χορηγήσει τις απαραίτητες αυτόματες διορθωτικές, ακόμα και αν η μέτρηση των υδατάνθρακων του δεν ήταν ακριβής και δεν είναι τόσο ότι βελτίωσε τη γλυκοζηλωμένη του, ούτε ότι βελτίωσε τους γλυκαιμικούς στόχους, αλλά βελτιώθηκε περισσότερο η ποιότητα ζωής του, καθώς άρθηκε η μεγάλη του ανησυχία και έτσι το φορτίο της νόσου που αναπόφευκτα έρχεται μετά από τόσα χρόνια ήταν πια πολύ μικρότερο για αυτόν. Και μιας και αν σε κάτι είμαστε εξοικειωμένοι, είναι διάφορες αντλίες έγχυσης με ή χωρίς καταγραφέ ή
η τεχνολογία φλάς ή μέτρηση τριχοειδικού γεύματος, αίματος, γλυκός τριχοειδικού αίματος. Και με αντλίες που έχουν πρόβλεψη όπως οι 640 για να αναστέλουν, να προβλέπουν τα χαμηλά επίπεδα γλυκός και να αναστέλουν την ινσουλίνη αποφεύγοντας την αποφυγή των υπογλυκαιμιών και μάλιστα να έχουμε και προμεριθμισμένα επίπεδα, να πούμε ότι αυτό το νέο υβριδικό κλειστό σύστημα έχει και τη δυνατότητα πλέον να διορθώνει αυτόματα τα ψηλά επίπεδα ζαχάρου όταν προκύπτουν, να επιλέγουμε το στόχο εξατμικευμένα γλυκόζης, έχει τη δυνατότητα μέσω της νέας τεχνολογίας και ο ίδιος ασθενής να παρακολουθεί τα επίπεδα ζαχάρου του μέσω ενός έξυπνου κινητού, θα ενδεχομένως αυτό διευκολύνει και την κοινωνική του ζωή και ταυτόχρονα να μπορεί να έχει πρόσβαση και ο σύντροφος φροντίδας, αν και εφόσον επιλέγει να έχει, και να είναι ενημερωμένοι και έτοιμοι να παρέμβουν, και προσαρμόζει ανάλογα αυτόματα τη χορήγηση της ινσουλίνης στις ανάγκες του ασθενούς, ώστε να σταθεροποιούνται τα επίπεδα γλυκόζης. Προφανώς οι δυνατότητες του συστήματος, αλλά και λεπτομέρειες που το αφορούν, είναι πολύ περισσότερες. Εγώ τουλάχιστον οφείλω να ομολογήσω ότι μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον και ανυπομονώ να αποκτήσω και προσωπική εμπειρία στη χρήση του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βασιλείου για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπε. Η τεχνολογία στο πλευρό μας λοιπόν, με αυτό το κλειστό σύστημα, που πιστεύω ότι το κυριότερο που κάνει ότι δεν αποκλείει κάποιους ασθενείς, που με όλα τα παλιά συστήματα τους αποκλείαμε. Έτσι, αν μπορούσαν να συμπεριφερθούν σωστά, αν καταλαβαίνανε ή οτιδήποτε. Στο άλλο που θέλω να μείνω εγώ είναι όσον αφορά τη χρήση της ΔΑΜΠΑ, αυτή η ευρεία χρήση πια που γίνεται και από τους καρδιολόγους, ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας έτσι, τις παρενέργειες που κάνει τη διαβητική και τοξέωση και την επιλογή των ασθενών μας. Τώρα έχει περάσει τα χέρια των καρδιολόγων, όπως βλέπω εδώ και η κυρία Σαριδάκη που μας έστειλε το μήνυμα, μην αρχίσει να αποτελεί και αυτή ένα αίτιο θανάτου την καρδιακή ανεπάρκεια. Έτσι, γιατί θα πρέπει πολύ σωστά να μελετάμε τον ασθενή μας, τις συνυπάρξεις παθήσεις, αν έχει επίπεδα σε πεπτιδίου, να λαμβάνουμε υπόψη το ΛΑΝΤΑ, πράγματα με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα οι καρδιολόγοι. Και πιθανώς και εμείς θα πρέπει να έχουμε μια σημαντική συνεισφορά σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα με την ευρεία χρήση που θα έχει. Ένα είναι αυτό, δεν βλέπω άλλα ερωτήματα από εδώ. Εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω για αυτή την ultra rapid insulini για την οποία ανέφερες, όσον αφορά τη δοσολογία της, θα είναι η ίδια, η δοσολογία είναι η ίδια, ίδια, έτσι. Ίδια. Ίδια. Και κάτι άλλο ακόμα, επειδή επηρεάζει τόσο πολύ τις μεταγευματικές αιχμές, υπάρχει περίπτωση, αφού δεν υπήρχαν και διαφορές στα επίπεδα της γλυκοζηλιωμένης, να τη δίνεις και μεταγευματικά σε μερικούς ασθενείς που είναι πολύ άτακτοι στα γευματά τους ή και σε παιδιά ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτε σε όλο αυτό, βέβαια. Ναι. Η γλυκοζηλιωμένη δεν έχει ακόμα έγκριση, αλλά ναι, πραγματικά μπορεί να κάνει χρήση κανείς και μετά. Δεν είναι ακριβώς αυτό που συνιστάται, αλλά ναι, σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει και αυτό. Δηλαδή μπορεί να χορηγηθεί και αργότερα. Και τώρα όταν έχουμε μεγάλα γεύματα ή γεύματα λιπαρά, έχουμε πιθανότητα υπογλυκαιμίας με αυτή την ινσουλίνη, επειδή η δράση της είναι τόσο ταχεία αργότερα? Σίγουρα η σύνθεση των γευμάτων θα το επηρεάζει, γιατί αυτά έχουν γίνει με προτυποποιημένα γεύματα οι μελέτες που έχουν γίνει και πιθανόν η λήψη λιπαρών γευμάτων να μην ταιριάζει πάρα πολύ καλά σε αυτό το φαρμακοδυναμικό προφίλ που έχουν αυτές οι ινσουλίνες. Είναι ίσως, θα πρέπει να το εξατομικεύουμε ανάλογα με τον ασθενή μας και με τη δυνατότητά του να ξέρουμε ποιες είναι οι διατροφικές του συνήθειες. Δεν είναι για όλους. Κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για κάποιους ασθενείς που είδα τα ανθρακούχα γεύματα ταχείας απορρόφησης της γλυκόζης, μπορεί να μην ταιριάζει σε έναν ασθενή που παίρνει μεικτά γεύματα, όπως συχνά συνηθίζουμε κι άλλωστε εδώ στη χώρα. Ενδεχομένως, δεν ξέρω κι όλα, δεν το είδα κάπου, αλλά ενδεχομένως και η υπεροχή του στο πρωινό να οφείλεται και σε αυτό. Και σε αυτό. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βασιλείου.
Και θα περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια. Είναι η κυρία Σοφία Καλανταρίδου. Είναι καθηγήτρια μαιευτικής γυναικολογίας στο Καποδιστριακό Αθηνών και διευθύντρια της Τρίτης Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής στο Αττικό. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Καλανταρίδου, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα και από μένα. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά με ενημέρωσε ο κύριος Γεωργόπουλος ότι θα χρησιμοποιηθεί από το διάλειμμα, οπότε ελπίζω να είναι εντάξει. Εμένα μου ζητήθηκε να σας αναπτύξω δύο φάρμακα που προέρχονται από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και θα πρέπει να σας πω ότι αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος που με μεγάλη χαρά δέχτηκα σήμερα. Και είναι ένα φάρμακο επίγουσας αντισύλληψης από την εταιρεία Ελπέν και ένα, δύο αντισυλληπτικά δισκία από την εταιρεία Intermed. Έτσι λοιπόν θα σας μιλήσω για τα δύο σκευάσματα με δύο διαφορετικές δοσολογίες της Intermed, που είναι το Istrofix και το Elperil, που είναι η επίγουσα αντισύλληψη. Καταρχήν, πριν προχωρήσω σε αυτά τα σκευάσματα, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να πω πόσο πίσω είναι η Ελλάδα στην αντισύλληψη. Είμαστε πολύ πιο πίσω και από την Τουρκία και από άλλες χώρες. Και προσπάθησα να βρω κάποια δεδομένα για την Ελλάδα. Για το έτος 2020 είδα ότι υπάρχουν 8 σκευάσματα από του στόματος συνδυασμένα αντισυλληπτικά δισκία, τα οποία τα χρησιμοποίησαν 45.000 γυναίκες, νομίζω πρέπει να είναι κάτω από 1% του πληθυσμού. Υπάρχει ένα περός mini pill που είναι μόνο προγεστερινοειδές, στο οποίο έκαναν χρήση μόνο 282 γυναίκες. Υπάρχουν τέλος 3 σκευάσματα επίγουσας αντισύλληψης, αυτό το ένα με την ουλιπριστάλη που θα σας αναπτύξω ευθύς αμέσως και 2 με λεβονοργεστρέλη, που στο έτος 2020 έκαναν 156.000 χρήσεις και από αυτές οι μισές περιπτώσεις αφορούσαν το σκεύασμα της ουλιπριστάλης που θα σας αναπτύξω σε λίγο και οι άλλες 50% των περιπτώσεων ήταν τα άλλα 2 σκευάσματα. Μόνο και μόνο από αυτό το πίνακα βλέπουμε ότι στην Ελλάδα ίσως δεν ξέρω αν φταίμε εμείς οι γυναικολόγοι, αν φταίνει οι γενικοί γιατροί, γιατί στην Βρετανία τα αντισυλληπτικά χρησιμοποιούνται και χορηγούνται κυρίως από τους γενικούς γιατρούς, αλλά αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν γίνεται συστηματική ενημέρωση, δεν γίνεται χορήγηση αντισυλληπτικών, που θα πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε αντισυλληπτική μέθοδος είναι προτιμότερη από μία τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης και ότι τελικά οι περισσότερες γυναίκες, από ό,τι φαίνεται, όταν συμβαίνει κάποιο ατύχημα, καταφεύγουν στην επίγουσα αντισύλληψη, η οποία θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, ειδικά αν δίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει, και αυτό θέλω να το τονίσω από τώρα, την κανονική αντισύλληψη. Και επαναλαμβάνω και πάλι, οποιαδήποτε μορφή αντισύλληψης, είτε είναι αντισυλληπτικό χάπι, είτε είναι το δαχτυλίδι το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα, κολπικό δαχτυλίδι, είτε είναι σπιράλ, είναι προτιμότερο από μια τεχνητή διακοπή κύησης. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα σκεύασμα που περιέχει δροσπυρενόνη μαζί με εθνήλη στραδιόλη. Το σκεύασμα αυτό το γνωρίζαμε μέχρι τώρα, κυκλοφορούσε από εταιρεία του εξωτερικού, όμως τώρα μπαίνει πολύ δυναμικά και η Intermed και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και κυκλοφορεί σε 2 δοσολογίες. Η δοσολογία της δροσπυρενόνης είναι σταθερή και στα 2 σκευάσματα, είναι 3 μιλιγκράμμ. Και αυτό που αλλάζει είναι η δοσολογία της εθινήλης στραδιόλης, που είναι στα 3 μικρογκράμμ και στα 2 μικρογκράμμ αντίστοιχα. Τα αντισυλληπτικά δισκία τα χαρακτηρίζουμε από το τύπο του προγεστερινοειδούς και τη δοσολογία του ιστρογόνου. Τα αντισυλληπτικά πρώτης γενιάς δεν κυκλοφορούν πλέον, γιατί είχαν πολύ μεγάλη δόση ιστρογόνου και υπήρχαν οι γνωστές παρενέργειες. Τα δεύτερης γενιάς εξακολουθούν και κυκλοφορούν. Τα τρίτης γενιάς είχαν μια μικρή αύξηση του κινδύνου για θρομβοβολικά επεισόδια και της τέταρτης γενιάς είναι το αντισυλληπτικό για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα, όπως επίσης και τα αντισυλληπτικά που περιέχουν οξική κυπροτερώνη. Το Estrofix λοιπόν είναι στις κυκλοφορίες στις 2 αυτές μορφές και το καλό του είναι ο τύπος του προγεστερινοειδούς που περιέχει, διότι έχει αντιαλατοκορτικοειδική δράση και ήπια αντιανδρογονική δράση που μοιάζει με αυτή της πυρολακτόνης
και λόγω της αντιαλατοκωδικοειδικής δράσης που έχει, έχει μια ήπια διουρητική δράση και αυτό βοηθάει στο να μην υπάρχουν οι πιο συχνή παρενέργεια που παρατηρείται στα δυσληπτικά, που μας λένε οι γυναίκες ότι αισθάνονται να είναι πρισμένες. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να χορηγηθεί με μεγάλη προσοχή σε γυναίκες που μπορεί να έχουν κάποια βλάβη στην αφρική τους λειτουργία, γιατί σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να κάνει υπερκαλιεμία. Βεβαίως, αυτό για νέες γυναίκες φυσιολογικές αναπαραγωγικής ηλικίας κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται ποτέ. Τώρα, γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο δοσολογίες στο Estrofix ή στο αντίστοιχο που υπήρχε σκεύασμα. Ξέρουμε ότι όσο πιο υψηλή είναι η δοσολογία του ιστρογόνου, κάνει τόσο καλύτερο έλεγχο του κύκλου. Όμως, αυτό συνοδεύεται και με αύξηση του κινδύνου για θρομβοβολικά επεισόδια. Αντίθετα, όταν μειώνεται η δοσολογία του ιστρογόνου και η εθυνήλη στραδιόλη είναι ένα ισχυρό ιστρογόνο που ακόμα και όταν χορηγείται σε διαδερμική μορφή, που αυτό το σκεύασμα δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, πάλι κάνει first pass effect. Χαμηλώνοντας λοιπόν τη δοσολογία της εθυνήλης στραδιόλης, μειώνεται ο κίνδυνος για θρομβοβολικά επεισόδια, όμως δεν έχουμε τόσο καλή ρύθμιση του κύκλου και κυρίως υπάρχει σταγονοειδής αιμόρρια στη διάρκεια του κύκλου, η οποία συχνά δεν πάβει να εμφανίζεται μετά από 6 μήνες. Θα έλεγα ότι το να γίνει συμμόρφωση από την ασθενή χρησιμοποιώντας τη χαμηλότερη δόση είναι κυρίως η καλή επικοινωνία με την ασθενή, δηλαδή να της πούμε ότι μπορεί να χρειαστεί στους πρώτους μήνες να χρησιμοποιεί κάποιες μέρες στο μέσο του κύκλου σερβιετάκι ή ότι αυτό μπορεί και να συνεχιστεί. Αλλά όμως θα έχει τα ωφέλη των λιγότερων παρενεργειών, κάτι που οι γυναίκες το δέχονται. Τα αντισυλληπτικά δυσκεία γενικά δρούν με πολλαπλές δράσεις, κάνουν καταστολή του άξονα υποθάλαμος υπόφυσης οθήκης, κάνουν κατάργηση της εκκριτικής αιχμής της LH, αναστολή της οθυλακιορυξίας, μείωση των οθικών ορμονών, αλλά ακόμα και μεταβολή της τραχυλικής βλένας, κάτι που βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης πυελικής φλεγμονής. Όμως τα αντισυλληπτικά δυσκεία έχουν κίνδυνο και για φλεβική θρόμβωση και για αρτηριακή θρόμβωση. Ο κίνδυνος αυτός στις γυναίκες υγιής αναπαραγωγικής ηλικίας είναι εξαιρετικά μικρός, αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι παρατηρείται μόνο σε πρόσφατη χρήση και όχι σε γυναίκες που τα χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν. Υπάρχουν γενετικοί και επίκτητοι παράγοντες για υπερπληκτικότητα και αν, παράδειγμα, μια γυναίκα θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση ή έχει ένα τραύμα, θα πρέπει να σταματήσει την λήψη αντισηπτικών δυσκείων, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Και τελικά, επειδή είναι γνωστό ότι τα αντισυλληπτικά δυσκεία τρίτης και τέταρτης γενιάς έχουν λίγο μεγαλύτερο κίνδυνο για θρομβοβολικά επεισόδια από ότι τα αντισυλληπτικά δεύτερης γενιάς, όμως ο κίνδυνος αυτός δεν είναι τόσο μεγάλος όπως βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια. Εδώ είναι τα δεύτερης γενιάς και εδώ τα τρίτης. Βλέπετε πόσο πολύ αυξάνεται ο κίνδυνος όταν υπάρχουν κληρονομικές θρομβοφιλίες όπως μετάλλαξη στον παράγοντα 5 ή τον παράγοντα 2 και κυρίως να θυμόμαστε ότι στις νέες υγιείς γυναίκες ο κίνδυνος για θρομβοβολικό επεισόδιο είναι εξαιρετικά μικρός, είναι για 1 στις 100.000 έφηβες το χρόνο και επίσης θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι ο κίνδυνος παρατηρείται μόνο στον πρώτο χρόνο σε πρόσφατη χρήση και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι όταν αποφασίζουμε να δώσουμε αντισυλληπτικά δυσκεία, αυτά θα πρέπει να χορηγηθούν και όσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τα δώσουμε, αν είναι για αντισύλληψη για παράδειγμα, αν είναι για ρύθμιση του κύκλου και δεν είναι σωστό να τα ξεκινάμε και να τα σταματάμε και ξανά από την αρχή, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι με την εκ νέου έναρξη λήψης αντισυλληπτικών δυσκείων ξανά αυξάνεται ο κίνδυνος για θρομβοβολικά επεισόδια. Συνεπώς, όταν αποφασίσουμε να χορηγήσουμε αντισυλληπτικό δυσκείο, θα το δώσουμε για όσο πρέπει να χορηγηθεί και δεν θα κάνουμε παύσεις και ενάρξεις. Η υδροσπυρενώνη που υπάρχει στο μονοφασικό αυτό αντισυλληπτικό χάπι τέταρτης γενιάς έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνει λίγο περισσότερο τον κίνδυνο για θρομβοβολικά επεισόδια. Είναι περίπου ίδιος με τον κίνδυνο που έχουν τα προγεστερινοειδή τρίτης γενιάς. Και βέβαια ξέρουμε ότι επομένως εκτός από τη δοσολογία του ιστρογόνου ο κίνδυνος για θρομβοβολικά επεισόδια εξαρτάται και από τον τύπο του προγεστερινοειδούς. Όμως, αν σκεφτούμε, αν τα δούμε σε απόλυτα νούμερα, γιατί είπαμε ότι αυτά είναι πάρα πολύ μικρά, για παράδειγμα, τα αντισυλληπτικά δυσκεία με προγεστερινοειδή δεύτερης γενιάς
τριπλασιάζουν τον κίνδυνο και γίνεται 15 περιπτώσεις στις 100.000. Τα τρίτης και τέταρτης γενιάς πενταπλασιάζουν τον κίνδυνο που είναι 25 περιπτώσεις στις 100.000, ενώ για παράδειγμα η εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο κατά 12 φορές, που είναι 60 δηλαδή κοπέλες στις 100.000, που όμως κανείς δεν σκέφτεται ότι δεν θα έχει εγκυμοσύνη λόγω του κινδύνου αυτού. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις των αντισηπτικών δισκίων και σε μια μεγάλη μελέτη που είχε δημοσιευθεί στο BMJ το 2010 βρέθηκε ότι τελικά οι γυναίκες που χρησιμοποιούν συστηματικά αντισηπτικά δισκία, ίσως γιατί προσέρχονται πιο συχνά στους γιατρούς, έχουν μικρότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία κατά 12% και μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο κατά 15%. Επίσης, σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι υπάρχει και μείωση του κινδύνου και για ισχυμικό καρδιακό επεισόδιο, αλλά και για άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος. Οπότε δεν φαίνεται τελικά να έχει κλινική σημασία. Τώρα, όσον αφορά τον θρομβωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New England στο 2012, περιέλαβαν και τα αντισηπτικά μέτρο σπιρενώνει, αλλά στη δοσολογία μόνο με 30 μικρογραμμ, γιατί κατά το χρόνο της μελέτης δεν υπήρχαν δεδομένα για την χαμηλότερη δοσολογία των 20 μικρογραμμ και όντως εκεί φάνηκε μια μικρή μεταβολή του κινδύνου με αύξηση με τη δροσπυρενώνη. Γι' αυτό θα πρέπει να παίρνουμε ένα καλό ιστορικό. Παρ' όλα αυτά, τονίζουν και οι συγγραφείς ότι ο απόλυτος κίνδυνος για θρομβωτικό, αγκιακό, εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα είναι μικρός. Τώρα, όσον αφορά τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, σε μία μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στη Δανία, ξέρουμε ότι οι χώρες αυτές έχουν πολύ καλό registry και αφορούσε περίπου 2 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 15-49 ετών και μελετήθηκαν για πάνω από 10 χρόνια, διαπιστώθηκε μια μικρή, πολύ μικρή αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του μαστού μετά την πενταετία, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για να χορηγήσουμε μέχρι 5 χρόνια αντισηπτικά δισκία είμαστε ασφαλείς. Και σε μία άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρσι, όπου μελέτησαν τον κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία, δεν διαπιστώθηκε καμία μεταβολή σε σχέση με τις γυναίκες που χρησιμοποίησαν αντισηπτικά σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν χρησιμοποίησαν καθόλου αντισηπτικά. Και επίσης, στην επιδημιολογική αυτή μελέτη, πάλι δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη συχνότητα του καρκίνου του μαστού ανάμεσα στις χρήστριες αντισηπτικών δισκίων και στις γυναίκες που δεν έκαναν χρήση αντισηπτικών δισκίων. Συνολικά, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν αποδεδειγμένα ωφέλη για την μακροχρόνια λήψη αντισηπτικών δισκίων και αυτή είναι η σημαντική μείωση του κινδύνου καρκίνου οθικών, η μείωση του κινδύνου για καρκίνο της οοθήκης. Υπάρχει μια μικρή αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του μαστού μετά τα 5 χρόνια και φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του τραχύλου, πιθανώς λόγω της πιο ελεύθερης σεξουαλικής συμπεριφοράς που έχουν αυτές οι γυναίκες και την πιθανότητα λίμωξης από HPV λόγω της περισσότερων συντρόφων, επειδή γνωρίζουν ότι δεν έχουν κίνδυνο κύησης. Οι ενδείξεις για την αντισύλληψη, για το αντισηπτικό αυτό δισκείο, εκτός από τις γνωστές που είναι επιθυμία για αντισύλληψη, το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών, την ενδομητρίωση, τις διαταραχές αμήνου ρήσεως και τις δυσλειτουργικές αιμορραγίες, τη δυσμηνόρεια, ξεχωριστή θέση έχει το αντισυλληπτικό που περιέχει δροσπυρενώνη στο προεμινορισιακό σύνδρομο, είναι το πιο αποτελεσματικό αντισυλληπτικό για την αντιμετώπιση του προεμινορισιακού συνδρόμου και ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι και το μοναδικό που έχει πάρει έγκριση από το FDA για την θεραπευτική αντιμετώπιση της σοβαρής μορφής του προεμινορισιακού συνδρόμου. Έτσι λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας στα ωφέλη, έχουμε πάρα πολλά από την χρήση αντισηλητικών δισκίων, είναι αντισύλληψη, η αντιμετώπιση της ακμής και της υπερτρίχωσης, η αντιμετώπιση του προεμινορισιακού συνδρόμου, η πρόληψη της εξομητρίου κύσεως εφόσον αναστέλλεται η οθυλακιορυξία, η πρόληψη της πυελικής φλεγμονής γιατί μεταβάλλεται η τραχυλική βλένα και είναι αδιαπέραστο
στο τράχυλο, στα μικρόβια, θεραπεία της μινόριας, της λειτουργικής αιμορραγίας, πρόληψη καρκίνου του ενδομητρίου και της οοθήκης. Και αυτό είναι σε αντιδιαστολή με μια αύξηση του κινδύνου για θρομβοβολικά επεισόδια, που όμως με ένα σωστό ιστορικό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε άλλες μεθόδους αντισύλληψης, και μια μικρή πιθανή αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του μαστού μετά από 5 χρόνια συνεχούς χορήγησης. Ο αρχικός έλεγχος δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ εξωτικός με όλα τα πάνελ θρομβοφιλίας κτλ. Αρκεί μια μέτρηση ιατριακής πίεσης, η οποία πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο, και να ληφθεί ένα πολύ καλό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό για ενδοβάθμια φλεβική θρόμβωση. Γιατί πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει κάποιες μελέτες και εμείς και έχουμε δει, επειδή στα πλαίσια κάποιων πρωτοκόλων έχουμε ελέγξει τουλάχιστον τις κύριες θρομβοφιλίες, σε όλες τις περιπτώσεις που βρήκαμε θρομβοφιλία, είχε φανεί από το ιστορικό. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω ότι είχε φανεί είτε επανειλημμένες αποβολές, είτε οικογενειακό ιστορικό στην οικογένεια με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε νεαρή ηλικία, είτε με φλεβοθρόμβωση σε συγγενικά άτομα σε νεαρή ηλικία. Οι πιο συχνές παρενέργειες του αντισυλληπτικού είναι η κολπική αιμόρρια, ειδικά όταν χρησιμοποιείται το σκεύασμα με τη χαμηλότερη δόση εφηνίλης στραδιόλης, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξηγήσουμε στη γυναίκα για ποιο λόγο γίνεται. Η ναυτία, η μασταλγία, η κεφαλαλγία και οι διαταραχές της διάθεσης. Και θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι υπάρχει μειωμένη αποτελεσματικότητα αν υπάρχουν έμετη αντιεπιληπτικά φάρμακα, φάρμακα για τη θεραπεία του AIDS, ριφαμπικίνη και τα αντιμικητιαστικά, δηλαδή φάρμακα που περνούν το σηκώτη και υπάρχει το first pass effect. Τώρα, ο μύθος ότι τα αντισυλληπτικά δισκή αυξάνουν το βάρος σώματος, μια Cochrane ανάλυση έχει δείξει ότι δεν το αυξάνουν, και ειδικά το συγκεκριμένο αυτό αντισυλληπτικό που περιέχει υδροσπυρενώνη και έχει αυτή την ήπια διουρητική δράση, λιγότερο συχνά μας αναφέρουν οι γυναίκες ότι έχουν αυτό το αίσθημα bloating του πρυξήματος. Όλες οι επιστημονικές εταιρείες συμφωνούν ότι τα αντισυλληπτικά δισκή είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής για το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών όσον αφορά την κλινική και τη βιοχημική υπερανδρογονεμία και τις διαταραχές της αμυνουρίσεως. Βεβαίως, όλα τα αντισυλληπτικά δισκεία φαίνεται ότι είναι εξίσου αποτελεσματικά για αυτές τις δύο παραμέτρους, και η προσθήκη αντιανδρογόνου έχει μικρή πρόσθετη δράση. Και ο τρόπος δράσης στο σύνομο πολυκυστικών οθικών, που είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη για την χρήση των αντισυλληπτικών δισκίων, είναι γιατί τα προγεστερονοειδή μειώνουν την ενδογενή LH και το ειστρογόνο, η εθυνήλη στραδιόλη, αυξάνει την φιλοδεσμευτική σφαιρίνη και έτσι μειώνονται τα βιοθέσιμα ανδρογόνων. Έτσι, συμπερασματικά, θα ήθελα να τονίσω κάτι που το λέει και το Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήρων και Γυναικολόγων, ότι τα αντισυλληπτικά δισκεία θα πρέπει να δίνονται χωρίς ιατρική συνταγή, ακριβώς έτσι ώστε όλες οι γυναίκες να μπορούν να πάρουν τα αντισυλληπτικά δισκεία. Και επαναλαμβάνω και πάλι, οποιαδήποτε μορφή αντισύλληψης είναι προτιμότερη από μια τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης. Και το εστροφίξε στα δύο αυτά σκευάσματα με την δόση των 30 μικρογραμμ και 20 μικρογραμμ εθυνήλης στραδιόλης είναι αποτελεσματικό και ασφαλές μονοφασικό χάπι τέταρτης γενιάς και είναι μια εξαιρετική θεραπευτική επιλογή από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, και γι' αυτό με χαρά σας το παρουσίασα σήμερα. Προχωράω στο δεύτερο σκεύασμα που μου ζητήθηκε να σας παρουσιάσω, και αυτό τώρα πια είναι της επίγουσας αντισύλληψης και είναι ένας εκλεκτικός τροποποιητής των υποδοχέων της προγεστερόνης, και είναι το Ελπερίλ. Το Ελπερίλ είναι μία ουλιπριστάλη και συνδέεται με τους υποδοχείς της προγεστερόνης και έχει και ανταγωνιστική και μερικώς αγωνιστική δράση. Είναι εκλεκτικός τροποποιητής του υποδοχέα δεύτερης γενιάς. Πρώτης γενιάς είναι η γνωστή νυφεπριστόνη σε εμάς τους γυναικολόγους που το χρησιμοποιούμε ως εκτροτικό χάπι. Αυτό είναι καθαρά ανταγωνιστής. Και βλέπετε εδώ την ομοιότητα που έχει με την φυσική προγεστερόνη η ουλιπριστάλη. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η δοσολογία στην ουλιπριστάλη είναι ένας εκλεκτικός τροποποιητής που έγινε καταρχήν για την επίγουσα αντισύλληψη. Είναι 30 μιλιγκράμμ. Στο παρελθόν, για μία πενταετία κυκλοφορούσε στο εξωτερικό, νομίζω δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, σε δοσολογία 5 μιλιγκράμμ ημερησίως
για τη μείωση του μεγέθους των ιονομοιωμάτων. Αυτή όμως η δράση της ουλιπριστάλης έχει πλέον καταργηθεί από την προηγούμενη άνοιξη, γιατί η χρόνια χορήγηση ουλιπριστάλης προκάλεσε με σοβαρή υπατική βλάβη με αποτέλεσμα μια ασθενής να κάνει μεταμόσχευση ύπατος και έχει καταργηθεί. Όμως η εφάπαξ δόση της ουλιπριστάλης για επίγουσα αντισύλληψη αποτελεί μια εξαιρετικά ασφαλή επιλογή. Η δράση της ουλιπριστάλης είναι στο τέλος της παραγωγικής φάσης και κυρίως πριν το πικ της εκρητικής αιχμής της LH. Όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι μετά το πικ της εκρητικής αιχμής δεν αναστέλλεται η οθυλακή ορυξία, όμως υπερτερεί υπέρ του άλλου αντισυλληπτικού επίγουσας αντισύλληψης, που είναι η λεμονοργεστρέλη, η οποία είναι αποτελεσματική μέχρι να ξεκινήσει το LH surge, γιατί σε αυτή τη φάση η λεμονοργεστρέλη δεν είναι αποτελεσματική. Συνεπώς, η ουλιπριστάλη υπερέχει σαφώς, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο παράθυρο δράσης και επίσης πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Και εδώ, σε αυτό το χρονικό διάστημα, από το πικ της 17β εστραδιόλης μέχρι το πικ της LH, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική η ουλιπριστάλη. Η ουλιπριστάλη συνδέεται εξίσου και με τον υποδοχέα Α και τον υποδοχέα Β της προγεστερόνης. Ο υποδοχέας Α βρίσκεται στο ενδομήτριο και μειώνει τους υποδοχείς και της προγεστερόνης και των ιστρογόνων, ενώ ο υποδοχέας Β βρίσκεται στο μαστό, που έχει τελείως διαφορετική δράση με πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση των κυττάρων του μαζικού αδένα, που έχει κυρίως έκφραση στην δεύτερη φάση του κύκλου, την οχρινική, για την προετοιμασία του μαζικού αδένα σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Εδώ βλέπετε λοιπόν την μυφιαπιστόνη που ήταν πρώτης γενιάς και την ουλιπριστάλη που είναι δεύτερης γενιάς. Η δοσολογία, σας ανέφερα, είναι 30 mg και προέρχεται από την 19 νορπρογεστερόνη. Εδώ έχει κυρίως η δράση της καθυστερεί την εκρητική αιχμή της LH και ειδικά η ουλιπριστάλη μπορεί να δράσει είτε ως αγωνιστής είτε ως ανταγωνιστής και εξαρτάται αυτό από τις συγκεντρώσεις προγεστερόνης και την παρουσία co-activators και co-repeater pressors ουσιών. Δεν θα μείνω σε αυτό. Στον φυσιολογικό γεννητικό κύκλο, οι πιο επικίνδυνες μέρες για ανεπιθύμητη κύηση είναι 2 μέρες πριν από την οθυλακή ορυξία μέχρι την ημέρα της οθυλακή ορυξίας. Άπαξ και γίνει η οθυλακή ορυξία, βέβαια, στη συνέχεια αυτό δεν αναστέλλεται, αλλά μετά ακριβώς την οθυλακή ορυξία που παράγεται η προγεστερόνη, ούτως ή άλλως γίνεται και ο τράχυλος αδιαπέραστος και στο σπέρμα και σε μικρόβια και είναι η προστατευτική δράση της προγεστερόνης. Από τις μεθόδους επίγουσας αντισύλληψης, η λεβονοργεστρέλη δρά μέχρι αυτό εδώ το σημείο, δηλαδή μέχρι να αρχίσει η εκρητική αιχμή της LH. Μετά δεν είναι αποτελεσματικό, ενώ η ουλιπριστάλη είναι αποτελεσματική μέχρι το πικ της εκρητικής αιχμής της LH και εάν υπάρχει πιθανότητα ανεπιθύμητης κύησης μετά από αυτό το σημείο, η μοναδική εναλλακτική λύση για την αποφυγή ανεπιθύμητης κύησης είναι να γίνει επίγουσα τοποθέτηση σπειράματος χαλκού που δημιουργεί συνθήκες άσυπτης φλεγμονής και έτσι υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί η ανεπιθύμητη κύηση. Η ουλιπριστάλη υπερέχει της λεβονοργεστρέλης σχεδόν κατά 2,5 φορές και είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική όταν χορηγηθεί το πρώτο 24ωρο μετά την επαφή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα να το παίρνουν αυτό οι γυναίκες από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή. Και από όσο γνωρίζω στο εξωτερικό, τα φαρμακευτικά σκευάσματα επίγουσας αντισύλληψης είναι ακόμα διαθέσιμα και από νοσηλεύτριες μέσα στα σχολεία. Αυτό που ήθελα να πω για τη δράση της ουλιπριστάλης είναι ότι δεν καταστέλει την εκρητική αιχμή της LH, αλλά την καθυστερεί και μπορεί να ξεκινήσει μετά την χορήγηση της ουλιπριστάλης
4-5 μέρες μετά, που είναι το χρονικό διάστημα που πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος εγκυμοσύνης, γιατί ξέρουμε ότι τα σπερματοζωάρια μπορούν να παραμείνουν ζωντανά μέσα στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα περίπου 48 ώρες. Και βλέπετε εδώ την δραστικότητα της λεβονοργεστρέλης και της ουλιπριστάλης και βλέπετε ότι υπερέχει μέχρι και 5 μέρες μετά την χορήγηση του φαρμάκου αυτού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι αποτελεσματικό πριν ξεκινήσει η εκρητική αιχμή της LH και σίγουρα πριν το πικ της εκρητικής αιχμής της LH, άπαξ και έχει ήδη συμβεί το πικ της εκρητικής αιχμής, δεν μπορεί να ανασταλεί πλέον η οθυλακιορυξία και είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσουμε τις κοπέλες που θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του φαρμάκου. Εδώ φαίνεται πάλι το ίδιο και εδώ πάλι φαίνεται ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Εδώ είναι σύγκριση της λεβονοργεστρέλης και της ουλιπριστάλης όταν η θεραπεία, όταν αυτό χορηγείται πριν ξεκινήσει η εκρητική αιχμή της LH. Εδώ είναι αν χορηγείται κατά τη διάρκεια της εκρητικής αιχμής, αλλά πριν πιάσει το πικ της LH. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία δράση, όπως ανέφερα προηγουμένως, μετά το πικ της εκρητικής αιχμής. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι η δράση της ουλιπριστάλης εξαρτάται από την φάση του κύκλου στο οποίο θα το πάρει μία κοπέλα. Και αυτό που θα ήθελα να πω, χωρίς να σας κουράσω, ότι όλα τα προγεστερινοειδή που δίνονται από το στόμα, ακόμα και η μικρονιζέ προγεστερόνη έχει παρενέργειες, έτσι λοιπόν και η ουλιπριστάλη έχει παρενέργειες, όχι ιδιαίτερες, όμως είναι κυρίως της δυσφορίας, της κατάθλιψης, της ναυτίας, κοιλιακό άλγος. Και μια άλλη συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι αυτό που λέμε στην καθημέρα πράξη, χαλάει ο κύκλος. Σε ένα ποσοστό περίπου 18-20% μπορεί να καθυστερήσει η επόμενη περίοδος πάνω από 7 μέρες. Σε ένα ποσοστό περίπου 7% μπορεί να έρθει νωρίτερα, αλλά σε ένα ποσοστό περίπου 75% μπορεί να ξεκινήσει στο αναμενόμενο χρονικό διάστημα. Και μια άλλη παρενέργεια που παρατηρείται πολύ συχνά, όχι μόνο στην ουλιπριστάλη αλλά και στην λεβονοργεστρέλη, είναι ότι μπορεί να υπάρξει σταγονοειδή εμμόρια στον επόμενο κύκλο, γιατί φαίνεται ότι χαλάει και η εκρητική αιχμή του επόμενου κύκλου. Παρ' όλα αυτά, κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ασφαλής η χορήγηση της ουλιπριστάλης, ακόμα και αν με κάποιες γυναίκες το πάρουν σε συνεχόμενους κύκλους, δηλαδή να γίνει ένα ατύχημα στον κύκλο αυτό, στον επόμενο και το μεθεπόμενο. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο όμως εγώ δεν θα το συνιστούσα και θα έλεγα στις κοπέλες να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί η δοσολογία είναι 30 μιλιγκράμμ και είναι μια υψηλή δόση προγεστερινοειδούς και θα ήθελα να επιμείνω και πάλι ότι η επίγουσα αντισύλληψη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τακτική μέθοδος αντισύλληψης. Όπως και τα αντισυλληπτικά δισκία χρειάζεται προσοχή, γιατί υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με φάρμακα όπως είναι τα βαρβιτουρικά, η φενιτοΐνη, η ριφαμπικίνη και τα αντιμυκητιασικά. Δεν συνιστάται η χρήση τους σε γυναίκες που έχουν σοβαρό άσθημα και λαμβάνουν γλυκοκροτικοειδή από το στόμα. Και επίσης το σκεύασμα αυτό περιέχει λακτόζη και έτσι δεν θα πρέπει να το παίρνουν ασθενείς με σπάνια κληρονομικά νοσήματα που έχουν δυσανεξία στην γαλακτόζη. Επίσης, τα φάρμακα που επηρεάζουν το γαστρικό pH μειώνουν τα επίπεδα στο αίμα της ουλιπριστάλης και έτσι είναι ενδεχομένως μειωμένη η αποτελεσματικότητά τους και δεν συνιστάται και δεν χορηγείται σε γυναίκες που θυλάζουν. Συμπερασματικά λοιπόν, το Ελπερίλ είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο επίγουσας αντισύλληψης. Είναι το μοναδικό που μπορεί να έχει χρονική διάρκεια έως 5 μέρες. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες που θέλουν να το πάρουν ότι είναι δραστικό εάν ληφθεί πριν από το πικ της εκρητικής αιχμής της LH, μετά το πικ δεν έχει αποτελεσματικότητα και έτσι με χαρά μπορώ να σας πω ότι είναι και αυτό ένα αποτελεσματικό και ασφαλές χάπι επίγουσας αντισύλληψης και είναι και αυτή μια θεραπευτική επιλογή από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και ας μην είναι και θετικό, τώρα εδώ θα το πω, ότι στην προηγούμενη χρονιά, στο 2020, πολύ περισσότερες γυναίκες χρησιμοποίησαν επίγουσα αντισύλληψη
και όχι η κανονική αντισύλληψη. Νομίζω ότι και εσείς ως ενδοκρινολόγοι και εμείς ως γυναικολόγοι θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο στην ενημέρωση προς τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας για την καλύτερη χρήση και την πιο ασφαλή χρήση των αντισυλληπτικών και δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι από τις λίγες χώρες που ακόμα γίνονται πάρα πολλές διακοπές εγγύησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καλανταρίδου για την ομιλία σε ένα θέμα το οποίο νομίζω αφορά πολλούς και φαίνεται και από τις ερωτήσεις, έχει ενδιαφέρον. Συμφωνώ και εγώ ότι η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Θα πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο, θα πρέπει να έχουμε άλλον τύπου για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, πιστεύω, η οποία δεν υπάρχει. Πιστεύω να βελτιωθούν όλα αυτά. Εγώ θα ξεκινήσω από τις ερωτήσεις που έχει θέσει το ακροατήριο. Από τη συνάδελφο, την κυρία Λίτσα Ρακιτζή, δεδομένου λέει, όπως είπατε, ότι είναι καλό να αποφεύγονται οι παύσεις, για πόσο διάστημα συνεχόμενα μπορούν να χορηγηθούν αντισυλληπτικά δισκία ως μέθοδος αντισύλληψης? Σίγουρα μπορεί να δοθούν χωρίς πρόβλημα για 5 χρόνια. Ωραία. Και κυρίως το θέμα είναι η ασφάλεια για το μαστό, για κανέναν άλλο λόγο. Το επόμενο ερώτημα έρχεται από τη συνάδελφο Νινέτα Μπόρμπολη, η οποία ρωτά από ποια ηλικία εφήβων κοριτσιών μπορεί να ξεκινήσει η χρήση αντισυλληπτικών. Με εξαίρεση τη θεραπευτική χορήγηση στα πρώτα χρόνια μετά την αμινορυσία, αν υπάρχουν λειτουργικές αιμορραγίες της ύβης, που εκεί το δίνουμε μέχρι να οριμάσει ο άξονας, θα έλεγα ότι θα πρέπει να δοθούν τα αντισυλληπτικά μόλις ξεκινήσει μια έφηβη τις σεξουαλικές της επαφές. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μιλάμε στις έφηβες για την ταυτόχρονη αντισύλληψη και να χρησιμοποιεί ο σύντροφος προφυλακτικό και η κοπέλα να χρησιμοποιεί το αντισυλληπτικό χάπι και για τη μείωση του κινδύνου λίμωξης από τον ιό HPV. Νομίζω ότι η ενημέρωση για τη σεξουαλική υγεία, για το εμβόλιο πρόληψης για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για την πρόληψη των ανεπιθύμητων κοιήσεων, είναι μαθήματα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να μπουν στα σχολεία και με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε να πιέσουμε σε αυτό, θα πρέπει να το κάνουμε. Συμφωνώ μαζί σας. Το επόμενο ερώτημα έρχεται από την κυρία Μαρία Στάμου, η οποία ρωτά αν μπορεί να γίνει χρήση των αντισυλληπτικών σε γυναίκες με θετικό οικογενειακό ιστορικό καρκίνο μαστού, ας πούμε τη μητέρα. Στις γυναίκες που έχουν, ακόμα και σε γυναίκες που έχουν BRCA1 ή 2 μεταλλάξεις, που ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και μάλιστα γνωρίζουμε ότι αυτές οι κοπέλες είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνουν καρκίνο του μαστού, αλλά έχουν αυξημένο κίνδυνο να κάνουν και καρκίνο της οοθήκης. Όλες οι επιστημονικές εταιρείες συστήνουν την λήψη των αντισυλληπτικών δισκίων, όχι μόνο να μην πάρουν, να πάρουν, μέχρι να τεκνοποιήσουν. Γιατί όταν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, υπάρχει πιο εντατικός έλεγχος του μαστού και έτσι ακόμα και αν υπάρξει κάποια αλλίωση στο μαστό, αυτή με την μαστογραφία, τη μαγνητική και όλα αυτά αναγνωρίζεται νωρίς. Όμως έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα της μείωσης του κινδύνου για καρκίνο της οοθήκης μέχρι να κάνουν οικογένεια. Άρα επομένως συστήνεται και από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομολογικές εταιρείες. Ευχαριστούμε. Το επόμενο ερώτημα είναι από τον συνάδελφο κύριο Απόστολο Καραγιάννη, ο οποίος νομίζω έχει απαντηθεί. Ρωτά ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος χωρίς διακοπή χορήγηση αντισυλληπτικού. Από την εμπειρία σας νομίζω αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον κύριο Κουκούλη, ο οποίος ρωτά ποιο είναι το διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο που κάνουμε σε γυναίκες σε περιπτώσεις γυναικών που στο οικογενειακό ιστορικό της γυναίκας υποψήφιας για να λάβει αντισυλληπτικά αναφέρεται περιστατικό θρόμβωσης. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται έλεγχος για μεταλλάξεις στον παράγοντα 5, τον παράγοντα 2 και προσδιορισμός των επιπέδων της πρωτεΐνης C και της πρωτεΐνης S. Ωραία. Και το επόμενο ερώτημα που ήρθε τώρα είναι αν μια γυναίκα δεν έχει σταθερό κύκλο, που συμβαίνει συχνά αυτό, οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να κρίνει ποια είναι η ορεκτική της φάση, ρωτά το πώς μπορεί να δράσει το Ελπερίλ αν αυτή η γυναίκα δεν έχει σταθερό κύκλο. Αν δεν έχει σταθερό κύκλο και απλά έρθει γιατί είχε μια πιθανότητα για εγκυμοσύνη, τότε θα έλεγα ότι είναι καλύτερο να προηγηθεί ένα διακολπικό υπερηχογράφημα για να δούμε σε τι φάση είναι
η μήτρα και οι οθήκες της. Δηλαδή, αν δούμε ότι στις οθήκες φαίνεται ένα επικρατούν οθυλάκιο και το ενδομήτριο είναι περιθωριακερευτικό, τότε μπορούμε να δώσουμε Ελπερίλ. Αν αυτή η γυναίκα που έχει διαταραχές περιόδου και δούμε ότι έχει ένα λεπτό ενδομήτριο και δεν φαίνεται οθυλακιορυξία, τότε δεν χρειάζεται να πάρει το Ελπερίλ. Νομίζω τελειώσαμε από τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω και οι τρεις ομιλίες ήσατε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Να ξαναευχαριστήσουμε την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση σε αυτό το τραπέζι. Πιστεύουμε του χρόνου να γίνει ένα ενδόρεμα στην πόλη μας, το οποίο να είναι τελείως διαφορετικό, όπως είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Και φυσικά να φύγει και όλο αυτό το βάρος από την ανθρωπότητα και όχι μόνο από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.